είπαμε να κάτσουμε στο σπίτι, αλλά λέμε πολύ ζέστη έχει. Ναι. Και είδαμε εδώ γιατί έχει καλά κλιματιστικά. Τελικά τα κλιματιστικά και εδώ είναι σκατά στα μούτρα τους. Ανοίξαμε τα παράθυρα, ανοίξαμε τις πόρτες για να πάρουμε δροσιά. Έχει καναπέδες ο Ρουσαλούνι. Ναι, καναπέδες έχει, αλλά δροσιά δεν έχει. Τέλος πάντων, σήμερα τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Θα ξεκινήσουμε μετά τέλη Αυγούστου, μάλλον 1 Σεπτεμβρίου. Κάπου εκεί πέρα, κάπου δηλαδή δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική. Πάμε να κάνουμε καμιά βουτιά εκεί πέρα, να ξεχαστούμε λίγο, να μαυρίσει η κασίδα μας, να πούμε κτλ. Να πάρουμε τις εφημερίδες μας, να τεμπελιάσουμε, να βάλουμε τις αγιονάρες, να βρωμάει η μασχάλη μας. Τέλος πάντων, να πηγαίνουμε αργά στα τσιχελώνες, να πέσουμε σε ρυθμούς. Εντάξει, όπως κάνουν οι πάντες. Λοιπόν, Δωρηλαίου 6. Έχω ένα φίλο, τον Πρωτόταυρο. Το ξέρεις τον Πρωτόταυρο. Παίρνεις οξυγόνο με αυτό όμως. Ναι, παίρνεις οξυγόνο. Κάνεις διακοπές, όταν κάνεις διακοπές. Διακοπές καταρχήν τι σημαίνει, ξέρεις. Διακόπτω. Διακόπτω αυτό που κάνω. Ναι. Και κάνω κάτι άλλο. Ναι. Για να πάρω οξυγόνο, για να είμαι έτοιμος. Ναι, ξανά μανά να πούμε για την επόμενη σεζόν. Ναι. Να κάνω πιο δυναμικά. Να πω πιο δυναμικά. Ας πούμε να τα κάνω πιο σωστά. Σωστό. Αυτό είναι οι διακοπές. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα τελευταία εκπομπή. Πάμε χαλαρά. Πάμε να. Όχι, σήμερα δεν είναι χαλαρά. Χαλαρά μωρέ, εντάξει. Φραπεδάρα, εντάξει, αραχτή. Έχουμε το Euro, μάτς μεγάλα δεν είδαμε. Τώρα πριν από λίγο το Βέλγιο. Τώρα αρχίζουν τα καλά. Σε πάντως σε την Ουγγαρία στην κόντρα επίθεση. Η Ελλάδα έχει κάνει πλέον σχολή ποδοσφαίρου τώρα. Σε είδες, όλοι έτσι παίζουν. Όλες οι μικρές ομάδες πλέον έχουν πάρει το σύστημα της Ελλάδος γιατί σου λέει μπορεί να σου κάτσει μία και να πάρει το Euro. Έτσι. Αυτό τελείωσε, δεν είναι κάτι άλλο. Εδώ πέρα βλέπεις ότι η Πορτογαλία προσπαθεί να κάνει να μιμηθεί το σύστημα της Ελλάδος έχοντας μέσα πικταράδες. Εντάξει, δεν έχει. Μέχρι το 117 φάση δεν έχει κάνει. Εντάξει. Είναι το ίδιο. Οι Κροάτες εκεί μπροστά ακόμα ψάχνουν την Ελλάδα. Η Πορτογαλία και την Ελλάδα γιατί έχουν τον ίδιο προπονητή. Και ο Ρέγκλος που με τον Όσο είναι η διδακτική ο ίδιος στην παιχνιδιού. Καλά, δεν καταλάβεις ότι δεν μπορεί να παίζεις αμυντικά με μια τεκλά μπροστά η οποία κοστίζει όσο κοστίζει 50 ομάδες. Και την πλάτα διαφωνώ. Αν έχεις ταχύτητα, το είναι να αφήσεις να μην φας τον κόλλιν τον πάνω. Αν έχεις μπροστά ποιότητα. Η Πορτογαλία ήταν τυχερή. Η Πορτογαλία χθες ήταν σαν τον πυγμά που τον είχε τον άλλον. Χτυπούσε ο αέρας, κρυβότανε. Σου λέει πούστη πότε θα σε βρω ανοιχτό. Ήταν δηλαδή αυτό το match σε αυτό το στυλ. Ναι, τώρα οι Ούγγροι φάγανε τον κορστό 10, να πούμε 12 πότε το φάγανε. Και είναι βαριά κορμιά και δεν είναι ούτε πίσω ούτε μπροστά. Έχουν transition ανέβα κατέβα. Κάνανε τη μαλακία και τι κάνανε. Ανέβηκανε πάνω. Οι Βέλγοι αυτό το κάνανε και με τους Σουηδούς. Τι κάνανε οι Σουηδοί. Παίζουν με το Βέλγιο. Ο Βέλγιο έχει 4 ταχύτατους ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικούς. Που στην κόντρα επίθεση σε διαλύουν. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μαζί με την Ισπανία, ίσως είναι η δεύτερη καλύτερη στα ίδια επίπεδα στην κόντρα επίθεση. Και τι κάνει. Πηγαίνει απάνω η Ουγγαρία όπως και η Ρωσία και τα λοιπά. Πάρα πολύ βαριά κορμιά. Αυτά τα βαριά κορμιά δώσουν χώρο σε μεγάλη χρονική διάρκεια ενός παιχνιδιού. Τι πατάνε. Γιατί δεν μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν. Ή δεν έχουν τα ανεβάσματα και τα κατεβάσματα, ούτε την ταχύτητα, ούτε τη γενική αντοχή, ούτε τις ανάσες. Πού παίζει ο δημιουργούνται μια ομάδα και πού παίζει άλλη. Τώρα βλέπεις ότι ο ένας παίζει Manchester City, ο άλλος παίζει στην Everton, ο άλλος παίζει στη Leicester που πήρε το ποτάμι και οι Ούγγροι παίζουν στην Τσέρβενα Πάρτινγκ και στην. Η αλήθεια είναι τώρα ότι και με τη Σουηδία παίξαν οι Σουηδοί 4-4-2 με 2-4. Παλέμαχος. Γιατί και ο Μπέργκ και ο Ιμπραήμοβιτς είναι παλέμαχοι. Άρα βγάλανε ένα χαφ από το κέντρο και άλλοι είχαν τρία γρήγορα χαφ. Λοιπόν, κάποια στιγμή. Τώρα το Ιμπραήμοβιτς είναι παλέμαχος. Όσο περνούσε το παιχνίδι. Ελά, ο κόσμος. Ιμπραήμοβιτς είναι παλέμαχος. Μεγάλο είναι ρε φίλε. Φέτος ξέρεις πόσο έβαλε. 32. Πόσο χρόνο είναι ρε φίλε. 32 σε λέω έβαλε. Το κατάλαβες. Πόσο χρόνο είναι ρε φίλε. 32. Παλέμαχος ήταν τέτοιο. Παραπάνω 32. Εσύ πιστεύεις ότι στη United θα κάνει καριέρα. Όχι, δεν είναι βαρύ κορμί. Εντάξει, αυτό που σου λέει είναι βαρύ κορμί. Στο αγγλικό ποδόσφαιρο πάρτι θα τους κάνει. Ποιος. Ο Ιμπραήμοβιτς. Εντάξει. Ο Ιμπραήμοβιτς. Καλά, πέρα εσύ πλάκα μεγάλη. Ο Ρεχάγκελ λέει μπορούσε. Διάβασε ρε μαλακά, ξέχασα τα γυαλιά μου να πούμε. Ναι. Ναι, δυνατά. Ο Ρεχάγκελ μπροστά στο Σάντος είναι Άρσεν Βεγγέρ. Αν έχει μπει το δοκάρι λέει στην ακριβώς προηγούμενη φάση, να δω τι θα έκανε ο Σάντος.
Ναι. Διακοιμήθηκε ο Θεός με την Κροατία τώρα. Ήταν σαν να βλέπεις το Τσεχία Ελλάδα τώρα. Λοιπόν, κάτι τώρα πάμε στους χορηγούς. Πάμε στους χορηγούς. Μετά θέλω να πούμε και κάποια πράγματα για την Ηρακλή. Ναι, μην με κάνεις. Η πηδάω τη πόλη, βαράτε, κάνετε. Τι λέει, ο άλλος διαφυγόνιε. Σα έρθει ο Παπαθανασάκη. Έρχεται το κουτιάρι με τον Κατιαμπή. Θα λέω αυτοί οι δύο κόμμα κάνει λάθο. Σε αυτού του δύο εγώ ποντάρω οι άνθρωποι και χωρί αυτόν, εάν μπουν σε μια άλλη διοίκηση, είναι εξαιρετικέ προσδοκίε. Λοιπόν, Ελπίδος 8 στην Πολύχνη, στο πιο εμπορικό κομμάτι τρίγωνο της πόλης εκεί πέρα. Χαμός, τώρα που εκεί έρχομαι, ένας χαμός. Sold out κάθε μέρα εκεί, το μαγαζί φανταστικό, όλη η περιοχή δηλαδή. Τα καλοκαιρινά, τα τζαμαρίες έτσι. Οι μπυρίμπες μας, τα ποτά μας, όλα πεντακάθαρα, ωραία, η καλή παρουσία. Πώς? Ζωάρα. Με αυτή τη σαγιονάρα πήγες εκεί. Με αυτή τη σαγιονάρα, ρε φίλε. Ρίξε. Σε καλά, ρε φίλε. Ρίξε πιο πάνω, πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω. Δεν τη βλέπουν. Έλα, δείξε. Ρε Χαϊβάνη, από εδώ την κάμερα, ρε. Εδώ. Δείξε σε σαγιονάρα. Πάω ξύδι. Δεν ξέρει ποια κάμερα βάλει. Δεν ξέρει, γιατί έχουμε σκηνοθέτη. Δείξε σε σαγιονάρα. Έτσι. Δείξε εδώ. Ε. Απ' την άλλη. Κάντινα, Τζόντα. Και δείξτε από μπροστά. Εδώ. Του παραλίμπρι, έλα. Δεκαετία 80, μόνο που προχωρήσεις. Ναι. Παραδοσιακά, ρε φίλε. Πόσο πάω που μπορεί να αυτή η σαγιονάρα. Παραδοσιακά. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η σαγιονάρα. Δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα. Ποιος ήταν ο προπονητής στον Πόκο, Πίκατζεκ. Ποιος, το Λόραντ. Το μοντέλο είναι από το Λόραντ. 80-81. Το μοντέλο είναι από το Λόραντ. Φαίνεται ότι και ο Λόραντ όταν πέθανε πέδιλα φορούσε. Παοξίδικα πέδιλα. Πέθανε έδωσε. Αυτό το μοντέλο δεν θα τελειώσει. Δεν θα φύγουν ποτέ γιατί υπάρχει πολλής λαός που τα φοράει. Ωραίος. Κυρία Έφη, θα πεις. Κυρία Έφη, λοιπόν, εκεί στην Ολύμπου 23, Ολύμπου 31, δύο χώροι καταπληκτικοί, δύο χώροι αισθητικής. Εκεί που το κούρεμα είναι ένα ταλιράκι, έχουμε καινούργια αναδιάρθρωση από τη νέα σεζόν εκεί πέρα, καινούργιο προσωπικό, καινούργιες ιστορίες. Λοιπόν, περμανάντ, ίσιωμα μαλλιών, βάψιμο μαλλιών. Έπαθα πλάκα, Ακουστή. Τι? Ήμουνα προχθές εκεί και την παίρνει την κυρία Έφη, μια γιαγιά 93 χρονών. Η οποία τι ήθελε? Να κλείσει ραντεβού, να πάει να βάψει τα μαλλιά της. Η γιαγιά. Έχω πάθει πλάκα. Σημερινιά η γιαγιά. Δεν ρώτησα. Εκεί που είναι ο κομμωτής μας ο Γιώργος, ο Γιωργάκης, είναι κουμπάρος της Άννας Βύση αυτός. Ποιος? Ο Γιώργος ο κομμωτής. Αυτό έχει. Ο κομμωτής ο Γιώργος λοιπόν, κουμπάρος της Άννας Βύση. Ο καρπός σπαστός είναι. Λέγε ρε. Είναι. Είναι καταπληκτικό παιδί. Είναι σπαστός ο καρπός. Μπορεί καμιά φορά. Είναι πολύ. Σαν να σβήσει, πούμε. Φιλαρά, καλό. Εντάξει, ωραίος. Εμάς το κούρεμα μας ενδιαφέρει, είναι πολύ ωραίο. Κομμωτή, άμα δεν έχει σπαστό καρπό, τι κούρεμα να σε κάνει. Ρε. Τάκα, τάκα. Αγρίκο, σαν και εμένα, και σε παιδί που, να μας παιδί που κάνει 3 και 4 εκδρομές το χρόνο. Μιλάμε για εκδρομές τώρα. Τι εκδρομές κάνει ο Γιώργος? Φεύγει η Βραζιλία, φεύγει η Καναδά, φεύγει ξέρω εγώ και τι Κίνα. Κάνει, κύριε Γιώργο, ταξίδια ρε παιδί μου, να πούμε έτσι ομορφιά. Ναι. Ταξίδια να πούμε αναψυχής που λέμε. Αναψυχής. Ξεκουράζεται. Στην Αφρική πάει, βρήκα ένα μαύρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μανικιούρ, πεντικιούρ, τζελ και προσφορά του μασάζ η οποία θα συνεχίζεται να πούμε. Το κάναμε προσφορά αυτό για όλο τον χρόνο. Θα συνεχίζεται η προσφορά αυτή. Ένα ταλιράκι μόνο μισή ώρα. Ναι. Ένας χώρος καρδικός, πάω εγώ μια φορά την εβδομάδα, κάνω ένα μασάζ εκεί, χαλαρώνω. Ζάχαρη σε βλέπω. Τον αγκώνα να καθαρίσεις εδώ. Όλα τα καθαρίζω. Γεια σου Αεξή, γεια σου Αεξή. Τι έγινε, έπεσε ο λίθος. Ο πρώτος λίθος της αυτής. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έπεσε ο λίθος. Σε πολλά παρηγορείς για αυτά, σλαμέ. Άσερα σλαμάρε. Άσερα σλαμάρε. Σλαμά, εδώ πρέπει να στηρίξεις τώρα. Τι είναι. Αγγλία, αποκλειστήκαμε. Καλά, πήγαμε την μπάλα και κάναμε το over. Ναι. Λοιπόν, μίλησα με τον Μπετκανίτσα το Στέλιο σήμερα. Ναι. Ή αύριο ή μεθαύριο ξεκινάω και τις άλλες εργασίες που έχω. Ναι. Μπετκανίτσα Στέλιος λοιπόν, κλειδιά κάτσε καλά εκεί πέρα. Ναι. Δελφόν με μπότσαρη γωνία. Ο γιατρός στο πρόβλημά σας, πάνω στο αντικείμενο. Σε χρόνο ρεκόρ, σε χρόνο ντεντέ, μπορεί να δει το πρόβλημά σας και να το λύσει. Καταπληκτικό παιδί. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Καστανιάνης, ο Δημήτρης, ο οποίος έχει χαιρετισμούς. Από τον Δημήτρη,
Γιατί στον Παναθηναϊκό, μόνο σε αυτό θα μπορούσε να στο κάνει. Αξίζει, γύρω δεν άδει. Δεν πρόκειται να δει. Λοιπόν, ό,τι μεταφορά θέλει. Τώρα που είναι και τα φοιτηταριά απάνω κάτω και όλα τα μετακομίσει. Η μεγαλύτερη εταιρεία μετακομίσεων στη Θεσσαλονίκη, οι άλλοι ακολουθούν με στόλο φορτηγό, με τρομερές δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά τα προϊόντα. Εγώ δεν πω τίποτα άλλο. Μόνο την εικόνα που θα δει, μόνο από την εικόνα που θα δει θα καταλάβει. Ο Δημήτρης είναι πολύ ευχαριστημένος από την εκπομπή. Μας παρακολουθεί τώρα. 2,5 ώρα πάει ταξίδι, μεταφορές και τέτοια. Κοιμάται εκεί το απόγευμα. Στο βράδυ φραπεδάρα, φλατς. Είχε πάρει ένα μάτσο από τον μπαμπάια και ένα μικρό 1,5. Τα κάνανε 10 μπαμπάς και γιος. Είναι στόλος. Δεν είναι πια εταιρεία μεταφορών. Με τιμές όμως κανονικές. Σωστές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά πάμε στην κυρία Μέρη, η οποία περιμένει. Εγώ πήγα και ένα μνημόσυνο τον πατέρα και τον κάναμε ένα μνημόσυνο. Φάγαμε και τις ψαρούγκλες, το καραβίσιο το φάγα εγώ. Τι έκανες τώρα? Μνημόσυνο. Τι, πια? Τι πια? Τι πέρα, τι μνημόσυνο, ναι. 3 χρόνια περάσανε. Πέθανε. 3 χρόνια. Περάσανε. Δεν περάσανε. Μπράβο. Χίλιες μέρες τόσες. Περάσανε. Λέει να το βγάλει, να μην το βγάλει. Λέει μα μην το βγάζει, λέει γιατί χημοθεραπεία να πούμε. 10 χρόνια θέλει. Θέλει πολλά χρόνια, ξέρω. 10 χρόνια. Όχι ρε, Ζόρβα, δεν απόλυτο. Δεν απόλυτο, αλλά. Δεν απόλυτο. Κύμα. Τα λέει πάνω από 7 χρόνια θέλει. Όχι. Τα λέει για να οικονομήσουν. Που τα λέει νεκροθάφτης. Πάνω από 7 χρόνια. Σε αυτό συμφωνώ μαζί του, λόγω των χημικών. Χημιοθεραπείες. Για 3 ανθρώπους έβγαλα τελευταία. Πάνω από 7 χρόνια δεν. 3 ανθρώπους έβγαλα εγώ. Τι είχα καρκίνο ρε. Είχα. Τι λοιπόν. Μιας και πιάσαμε τις κουβέντες για τις αρρώστιες, να πω ότι η κυρία Μέρη τα καλύτερα μνημόσυνα τα κάνεις εκεί. Τις καλύτερες κηδείες τις κάνεις εκεί. Το στέλνεις αδιάβαστο διαβασμένο, έχει καταπληκτικά μεζεδάκια, τα φτιάχνεις. Ελαφρύνει ο πόνος, ρε παιδί. Ελαφρύνει ο πόνος. Τραβάς και κάνω δυο τσίμπορο και άμα είναι και ωραία η χείρα, κάνεις και παιχνίδι. Τζόρνταν, έτσι γίνεται πάντα. Πάντα όλοι οι κουφάλες στη χείρα κοιτάνε. Το τραπέζι, το στοίχημα θα το κάνουμε εκεί πέρα. Ναι. Τώρα που τελείωσαν οι εκπομπές, ναι, θα πάμε το Βασίλη εκεί. Ναι. Το δικό σου το στίχημα πότε θα το κάνουμε. Πότε το φάμε. Ναι, πού θα το κάνουμε, θα το κανονίσουμε. Θα το εντάξει, έγινε. Φίλε, εμείς δεν είναι εξολομογιόμαστε παπάδες. Εμείς άμα θέλουμε να εξολομογηθούμε, πάμε κατευθείαν στο θεόραμα. Δεν θέλουμε μεσάζοντες, μάνατζερς. Δεν χρειαζόμαστε τα παπαδαριά, ούτε τους ποιμένες. Δεν γουστάρουμε εμείς. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε με τον Θεό, αν υπάρχει το πιστεύουμε, τραβάμε στον τέταρτο όροφο και μιλάμε μαζί του. Το παπά δεν το γουστάρουμε. Άμα σαν τον Αυρώσιο να μας καταργείται, να βγάλουμε καρκίνο στο στομάχι επειδή φάγαμε Μεγάλη Παρασκευή γύρω, κρέας, ξέρω κτλ. Άστε τα παπαδαριά, δεν γουστάρω ούτε καθολικούς ούτε ορθοδόξους. Δεν θέλω να ακούω. Λοιπόν, κυρία Μέρη, είπαμε. Κολώνει η Μαρία, είπαμε. Δεν κολώνει η κολώνει. Είναι σύνθημα αυτό. Ναι. Τι δεν κολώνει η κολώνει. Η κολώνει δεν κολώνει. Γιατί. Θα σου πω για τον Τρέγια και τον Μπουγάτσο. Ο Μπουγάτσος δεν πρόκειται να έρθει και ο Τρούλης, γιατί δεν έχουν τι να πούν. Τι να πούν για τον Άρη. Ντρέπονται να έρθουν. Λοιπόν, η κολώνει δεν κολώνει. Κολώνει δεν κολώνει. Γιατί δεν κολώνει η κολώνει. Γιατί έφερε μια μέθοδο από την Ιταλία στην Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα την κάνει μόνο αυτή. Από Βολάρισα μέχρι επάνω την κάνει μόνο αυτή. Στην Αθήνα δεν ξέρω τι κάνουμε. Είναι η μέθοδος των ομαλιών με τατουάζ. Ναι. Δεν σας λέω τι είναι, γιατί άμα σας πω, δεν θα δείτε την. Άμα σας λέμε τις διαφημίσεις, την δείτε το σποτάκι για να καταλάβετε. Λοιπόν, το Daily Way έκανε το γίγαντα σάντουιτς και πάει νιώντας στην αγορά εκεί στην. Γίνεται χαμός, περνάω και βλέπω. Δηλαδή, με ένα σάντουιτς χορταίνουν δυο, ποια κρίση δεν υπάρχει, χαμηλή τιμή, δηλαδή με 3 ευρώ παίζει μια πορτοκαλάδα. Μια πατάτα με 5 ευρώ τρώνε δύο άτομα, σκάνε να πούμε στο φαΐ. Yes. Ιδιαίτερα τώρα που η γυναίκα δεν μαγειρεύει, διότι το τελευταίο διάστημα θέλει φτιάχνει μια θάλασσα, ένα αυτό, σε πιάνει και η ζέστη και τα κλιματιστικά, δεν μπορεί να κάνει δουλειές. Το έτοιμο φαΐ είναι καλύτερο το καλοκαίρι. Και άμα είσαι μόνος, τρως το μισό, το τυλίγεις στο αλουμινόχαρτο και έχεις το καπάκι και τρως. Πάμε να τους δούμε. Πάμε να τους δούμε. Τα γάρι δεν κάνεις γήπεδο, σε δουλεύει με λυσάνες. Πάμε να τους δούμε. Το τερορίτα. Λοιπόν, και Δωρηλαίου 6 στην κάτω τούμπα, ο Μπρουτόταυρος, έτσι το λέω εγώ, τον Κώστα, Κώστα το λέει, Μπρουτόταυρος, έχει ανακαινήσει ένα παλιό προποτζίδικο και το έχει κάνει σικ. Πώς το λένε, στην τούμπα σικ. Μαγαζί σικ στην τούμπα, ρε παιδί. Yeah. Πολυθρονάρες, τηλεορασάρες, φραπεδάρες, φρεντάρες. Μεγάλος χώρος, μεγάλο μαγαζί. Και
θα κάνουμε το σποτάκι τώρα το καλοκαίρι για τη νέα σεζόν, να παίξει και τα λοιπά, κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έχει αναβαθμίσει το χώρο ο Βρούτο, ο Βρουτόταυρος, και παίζουν και ωραίοι μάγκες, γιατί δεν πάνε δηλαδή μισό ευρώ, ένα ευρώ, πάνε και αυτοί, αλλά πάνε και καλοί παιχταράδες. Ναι. Ένα μαγαζί τους θέλει όλους. Τους θέλει όλους, ναι. Γιατί από την πολύ την κίνηση έρχονται όλα. Ο Εβραίος έλεγε και η σκόνη από τα παπούτσια του πελάτη κέρδος είναι. Ναι. Κατάλαβες. Θέλουμε πολλά άτομα. Αυτός που έχει μισό φράγκο. Μαγαζί στην Κοζάνη ο Εβραίος δεν άνοιξε. Αυτό που... Γιατί και θα έπαιρνε τη σκόνη να πούμε. Αν δεν το άνοιξε όμως. Αυτή στην Κοζάνη είναι χειρότερη από τους Εβραίους. Ναι. Καλά που πήγαν οι πόντιοι εκεί μέσα και λίγο τους εξοικειώσαν. Εσείς πήγατε. Βεβαίως. Γιατί τώρα λίγο άλλαξε. Τι ζήτησε οι Εβραίοι, τι. Το καρπούζι με τα σπόρια και τα αυτά. Φέρει και ρέστα πίσω. Φέρε κάτι να ταΐσουμε τα άλογα και να φάμε κι εμείς. Και να δέσουμε και τα άλογα. Και ρέστα πίσω. Το μόνο μέρος που δεν είχε πάει βέβαια. Όχι το μόνο μέρος. Γιατί στο Σοχό μείνανε. Στο Σοχό. Ναι, μείνανε. Εκεί έχει πάει στο Σοχό πάνω. Είναι... Όλη μέρα με σοχαλίδες σήμερα. Καλησπέρα σοχαλίδες. Μας βλέπουν τα παιδιά. Σοχό. Δεν έχει Εβραίους. Ερώτηση για Τζόρνταν. Λοιπόν, το μισό χωριό. Ποιο είναι το πιο διάσημο προϊόν του Σοχού εκτός από αυτό που θα πεις. Ναι, τι. Κατάλαβες. Ποιο είναι. Εκτός αυτού, τι θα πω. Τι θα πεις. Το κασέρι του Πρίκα θα πεις. Όχι. Α, ποιο είναι λοιπόν. Είναι τα ροδάκινα ρουμπιτού. Όχι, άστα. Τι άλλο. Γλυκό. Δεν υπάρχει. Γλυκό. Ναι. Το κορυφαίο στην Ευρώπη, το υπογράφω, είναι στο Σοχό. Ναι. Ένα γλυκό. Τι. Τι και ένα κουταλιού. Ποιο. Η τουλούμπα του Φίλτσι. Του Φίλτσι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Ναι. Εδώ εγώ δεν ξέρω ούτε το Φίλτσι. Τώρα ποια είναι η τουλούμπα δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τα ρουμπιτού, τα οποία είναι τα τελευταία, τα καλύτερα ροδάκινα, τα τελευταία που βγάζει στην Ευρώπη, στην αγορά, στην ελληνική αγορά και γενικότερα στην Ευρώπη, αν θέλεις, είναι τα ρουμπιτού, ίσως τα πιο νόστιμα ροδάκινα, ειδικά εκείνη την εποχή. Είναι ζουμερά. Μέχρι τέλη Οκτωβρίου μπορεί να έχεις. Είναι του Σοχού. Και ζουμερά είναι πολύ και ευρύ. Πες το ρουμπιτού. Ρουμπιτού, ναι. Ρουμπιτού. Άνοιξε την πόρτα, βρε βλάκα! Άνοιξε την πόρτα, ρε βλάκα! Καλά, μην το λες βλάκα! Δεν κάνατε σε αυτό! Τι? Δώστα! Έχει πάρει από σένα αυτό. Οι σοχαλίδες είναι δύσκολος κόσμος. Ναι. Στην αγορά είναι εμπόριο. Σοχατζίδες. Σοχαλίδες. Σοχαλίδες. Από το Σοχό τα παιδιά. Εβραίοι δεν έχει εκεί. Δεν έχει τίποτα. Αριανούς. Αριανούς έχει. Αφού έχει. Και Ηρακλή. Όχι, όχι. Όχι, δεν έχει να κάνει. Αριανή. Εντάξει, μπορεί να έχει, ρε παιδί. Πιο πολύ είναι Αριανή το. Τι να λέμε. Άσε το Σοχό τώρα με τα χωριά, μην ασχολούμαστε. Πάει. Με τα χωριά θα ασχοληθεί ο Ολλανδός ένα χρόνο. Ναι, παλιές, ναι. Εγώ τι θα πει, θα κάνει ρεπορτάζ. Εντάξει, θα πάμε μετά στη Σοχό. Πάμε στο Euro πρώτα. Λοιπόν, Ασλαμά. Ναι. Θέλω να μου αναλύσεις. Χάφτο Ρούνεϊ. Και την τριπλέτα. Πάλι αυτό. Ναι. Δεν πες και. Ναι. Και την τριπλέτα. Την τριπλέτα της επίθεσης. Με τέταρτο το Ρούνεϊ. Καταρχήν γενικά. Χωρίς Στέρλινγκ. Ναι. Καταρχήν. Χωρίς Στέρλινγκ. Καταρχήν. Ναι. Είναι με διαφορά η πιο ποιοτική Αγγλία μετά την Αγγλία του 86-90. Πιο ποιοτική. Με διαφορά η πιο ποιοτική. Ωραία. Με διαφορά. Ναι. Και ευτυχώς λείπει ο αρχηγός ο μεγάλος, ο οποίος τη μια φορά τη μια χρονιά γλιστρούσε. Ναι. Και τώρα με δείχνει τον 1-2 στο 90-91 με τη Γαλλία. Συμφωνώ, Μάρι, μετά το 90. Κάτσε να ολοκληρώσει. Να τα μιλήσω λίγο. Λείπει ο αρχηγός που έδινε την κεφαλιά πάσα στον Ινδιάνο πρόπερση για να βάλει τον κόλπο για να μα χαλάσει το καλοκαίρι πάλι κτλ. Ο μεγάλος αρχηγός πήγε στην Αμερική. Να πάει αυτός. Πολύ καλή φουρνιά. Τσαπατσουλιά του Στέρλινγκ. Τσαπατσουλιά του Στέρλινγκ. Είναι. Είναι πολύ τσαπατσούλης. Δηλαδή με τη Ρωσία στο 1-1, ας πούμε, έχει δύο ευκαιρίες, τρεις, να τελειώσει το παιχνίδι αυτός. Ή ο ίδιος, ή με την τελική πάσα. Πανεύκολη. Και τα χαλάει όλα. Πιο κακός που είναι. Τώρα. Την τελική πάσα. Δεν τον εμπιστεύομαι σε τίποτα. Ο Στέρλινγκ. Θέλει πολύ ψωμί ακόμη για να γίνει αυτού του επίπεδου παίκτη. Πόσο χρόνο είναι. Όχι, είναι νέος, εντάξει, αλλά έχει πολύ. Χωράει βελτίωση. Είναι τακτικός από τους απαντούς. Χωράει, αλλά ξέρω εγώ. Χωράει, δεν ξέρω εγώ. Εντάξει. Τώρα, μία. Αυτό που έγινε γενικά δεν είναι τώρα. Το είπαν όλοι. Δεν κομίζουμε γλαύκα στις Αθήνας, ας πούμε. Με τα corner του Κέιν. Χτυπάει τα corner. Γιατί μου στερεί σε μένα τον 1,95 μέσα στην περιοχή. Αφού και ο Ρούνεϊ καταχτεί. Και δίνει μία τεράστια ανάσα στα στόπερ και στο αντίπαλο φόρ. Έτσι κι αλλιώ έχει εκτελέσει το Ρούνεϊ. Εντάξει. Το παιχνίδι νομίζω ότι το αλλάξανε. Εκτέλεσε ένα-δύο. Δεν είσαι πολλακόν, τον έβγαλε κιόλα. Εντάξει. Τον έβγαλε, ναι. Περιμένω τώρα τον Κέιν. Ναι. Από αύριο πλέον περιμένω τον Κέιν. Γιατί ο Κέιν μέχρι στιγμή σε αυτό το Euro δεν καμία σχέση με τον Κέιν τη σεζόν που έκανε.
που τρελάθηκε η Ρεάλ, που, που τρελάθηκε η Μπάγερν, που. Δεν τρελαίνεσαι. Στο να μένει μέσα ο Κέιν και να βγαίνει έξω της, ο γρήγορος της... πώς τη λένε... Ποια παίρνει το πρωτάθλημα, ρε. Το Βάρντι. Ναι, ρε, το Βάρντι. Γιατί να μην ξεκινήσει. Μπήκε στα δύο τελευταία, μα είναι δεκάδε. Στο ένα αλλαγή και στο άλλο δεκάδε. Ναι. Το έβαλε, ναι. Και οι δύο δεν χωράνε σε καμιά περίπτωση. Και δεν παίζει η Αγγλία 4-4-2. Δεν παίζει η Αγγλία 4-4-2. Στο μόνο φιλικό που παίξανε μαζί ήταν μέσα στη Γερμανία που νικήσανε 1-2 και σχολάγαν και οι δύο με απίθανα γκολ. Ένα γκάφο όμω έπαιξε με δύο εξτρέμ. Και... τώρα δεν θυμάμαι εκεί πέρα αν του ξεκίνησε και του δύο ή μπήκε ένα αλλαγή. Δεν θυμάμαι αυτό. Ναι. Γιατί το είχα δει όλο. Είδα μόνο τα γκολ που χωράνε και οι δύο μαζί. Ναι. Δεν το έχω ψάξει τόσο ρε εσύ, Κώστα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Okay. Τέλο πάντων. Ρώτησε Μάρι με λαλάλα ψήνεσαι. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά κάνει πολύ καλό γιούρο. Ναι. Και μ' αρέσει. Οχτάρι είναι ο Λαλάνα. Ναι, δεν είναι εξτρέμ, παίζει εκεί αναγκαστικά. Με ποιον θα πέσει τώρα, θα παίξει η Αγγλία. Τώρα παίζει με Ισλανδία αύριο 10 η ώρα. Ναι. Να πω κάτι για την Ισλανδία, την οποία τη λατρεύω. Η πιο βρετανική ομάδα στο γιούρο. Ξεκάθαρα. Το ξαναλέω. Η πιο βρετανική ομάδα στο γιούρο. Βρετανική. Κλασικό παραδοσιακό. Αγνό αμόλυντο άσπυλο. 4-4-2. Όχι μαθευμένα αυτά του Σάντο στα Μπασταρδοειδή. Τα πλάγια όλα ένα παίκτη. Corner, ο αρχηγός είναι ο Θανάσης Παντελιάδης της Ισλανδίας, ξεκάθαρα. Το Απόλλωνα. Παντελιάδη, πώς δεν παίρνει κάποια αγγλική ομάδα της Champions League. Να μην τα αράβουν. Μεγάλες μπαλιές συνέχεια και ατελείωτο τρέξιμο και ξύλο. Τους λατρεύω τους Ισλανδούς. Τρελαίνομαι. Και ομορφιά στην κερκίδα, έτσι. Ομορφιά στην κερκίδα. Παντελιάδη στο κλασικό 2, ναι, ναι, ναι. Αριστερό μπαλιέ. Πρώτη φορά δεν πάνε σε γύρω. Οι Ισλανδοί νομίζω ναι. Θεωρεί ότι το Βέλγιο μπορεί να πάει τελικό. Η πρώτη ομάδα που πέρασε χρονικά. Θεωρεί το Βέλγιο να πάει τελικό και δεν σου λέει 4-0. Αυτά τώρα τα μπορεί, εντάξει, όλοι, τα από εδώ και πέρα τώρα όλοι μπορούν. Εγώ λέω ότι με τους Ουαλούς θα φτύσουν αίμα. Με τους Ουαλούς θα φτύσουν αίμα. Με τους Ουαλούς θα φτύσουν αίμα. Εντόπισε αδυναμίες πάντως Κώστα σήμερα στο πάντως, επειδή χρησιμοποιούν τους καινούς χώρους και οι δύο ομάδες, και οι Ουαλίες στο 3-5-2 με αρχηγό τον Μπέιλ της κόντρα επίθεσης και οι Βέλγοι σε όλα τα παιχνίδια τους, ακόμα και σε αυτό με την Σουηδία που έπαιξε ένα καθαρό 4-4-2 η Σουηδία με Μπέρκ και Ιμπραήμοβιτς με ένα χαφ λιγότερο. Όσο περνούσε η ώρα, φαινόταν ότι θα δημιουργηθούν χώροι. Αυτοί στο χώρο το μεγάλο είναι πάρα πολύ καλοί. Νομίζω ότι επειδή έχουν αυτό το στυλ, κλείνομαι και φεύγω σε μεγάλους χώρους, είναι καλύτεροι οι Βέλγοι από τους Ουαλούς στην κοντραεπίθεση. Αυτό νομίζω. Και επειδή όλοι ασχολούνται με τα σούπερ ονόματα, προσέξτε λίγο και είναι πολύ άδικο στο 3-5-2 της Ουαλίας τι δουλειά κάνουν ο Νίλ Τέιλορ, το αριστερό μπακ της Σουόνσι και ο Γκάντερ της Ρέντινγκ δεξιά. Αν ήταν Ιταλοί, θα μας έζαλε στα ούμπαλα. Τη δουλειά που κάνει ο Άλεν για μένα στην Ουαλία είναι άσχημα. Ο Άλεν, ναι, ο τρίλο τη Ουαλία, ναι. Καταφύγει. Λοιπόν, ναι. Γιατρό Ηρακλειδέα. Ναι. Τιμίατρο. Μα παρακολουθεί και έρχεται και στην εκπομπή. Λέει ότι πες τον Ασλαμό ότι τα χάφη τη Αγγλία είναι για γέλια. Μεγάλο Άγγλο χάφη διαχρονικά δεν υπάρχει. Μεγάλο Άγγλο χάφη διαχρονικά. Συμφωνώ με τον γιατρό. Πού, δεκαετία 60-70, α πούμε, πού. Ε? Τι λες, γιατρέ. Γκλεν Χόλντ, Τρέβορ Μπρούκινγκ, Νόμπι Στάιλ. Νέο παιδί είναι ο γιατρός. Α, τότε τι διαχρονικά εννοείς. Από το 90, από το 2005 και μετά που τι. Ναι, παιδιά, δεν μπορούμε να κριτικάρουμε το ποδόσφαιρο. Τι δεν κατάλαβα. Με το πότε γεννήθηκε ο κάτσε. Τζέραρντ Λάμπαρντ. Ναι. Απλά είχε τη μεγάλη τυχία στην Αγγλία. Εγώ έλεγα, όχι εγώ, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος. Ότι με εκείνο το δίδυμο, επί μία δεκαετία η Αγγλία θα κυριαρχούσε. Απλά που ήταν η κατεμιά μας. Ανερούσε ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Δεν μπορούσαν οι δυο τους μαζί τελικά. Ο ένας στη Λίβερπουλ και λαϊδούσε, ο άλλος στην Τσέλσι και λαϊδούσε. Οι δυο τους ανερούσαν, ήταν πάρα πολύ ίδιοι. Ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα υπάρχει ο Ντάιερ που κάνει τη δουλειά, που είναι μια χαρά ο Ερικ Ντάιερ, γιατρέ. Γιατί δεν σου αρέσει, δεν κατάλαβα. Ωραίο, τέλος. Λοιπόν, πάμε στις ομάδες. Πάμε στα κοινωνικά, πάμε στα Brexit, πώς τα λένε. Brexit. Λοιπόν, να πω ότι χάθηκαν πολλά λεφτά στο Γαλλία. Με ποιον έπεσε και κανένα. Ιρλανδία. Ιρλανδία, το 2-1. Γιατί, σε τι, γιατί χάθηκαν πολλά λεφτά στο live στοίχημα. Πάρα πολλές χιλιάδες κόσμος παγκοσμίως μετά το 2-1 της Γαλλίας παίξαν τελικό 3-1 σκορ. Λοιπόν, και έμεινε στο 2-1 και θεωρούν ότι έγινε μιλητό στο τετράλεπτο της διακοπής έτσι ώστε το μάτς να μείνει 2-1 γιατί οι Γάλλοι τα τελευταία 25 λεπτά. Τετράλεπτο διακοπής, θυμίσαι μου σε. Ρε παιδί μου. Ποιο στη μέρα γύρω από αυτό δεν υπάρχει. Ναι, επίσης λένε πολλοί. Τρία κόλλα λένε πολλοί για το στημένο 3-3 Πορτογαλία-Ουγγαρία. Τώρα
Μεσάντο στημένο. Έχετε δει ότι έχουν φτάσει και να μπαίνουν και κουλάρε. 800 συλλήψεις έχουν φτάσει. Βγαίνουν απ' έξω πλέον γιατί δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που παρουσιάζεται στον κόσμο είναι αστειότητα. Έχετε διαλύσει το ποδόσφαιρο. Έχετε βάλει πλέον οι ομάδες να υπάρχει, να ακούω τώρα ότι κάποιος πάει και φυλάει το παπούτσι του Μέση γιατί είναι, λέει, πρώτος κόρη στην Αργεντινή όλων των εποχών με 117 συμμετοχές και 55 γκολ. Και υπήρχε ο Μπατιστούτα που στα 45-46 ο άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει από το ξύλο που έχει φάει από το ποδόσφαιρο, έχει πρόβλημα άνθρωπος στα πόδια και έχει βάλει 54 γκολ σε 72 αγώνες. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε προβληματικά να παίζουν 65.000 αγώνες. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι λίγο τι παπά εδώ πέρα. Μα έτσι να γίνουμε ένα σχόλιο. Πρώτον, με συμμετοχές 150 στην Εθνική και έχει παίξει, ας πούμε, τις 80 σε προβληματικά. Τώρα, ναι, 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 δεν βλέπουμε τώρα και πέρα. Μόνο μία φράση. Σχολιάστε λίγο, ρε παιδιά, τέτοιο, τόσα χρόνια βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα. Σχολιάστε το λιγάκι γι' αυτό. Για τον Σάντος. Δεν υπάρχει. Κοίτα, κλεισμένες. Αυτό το μάτι ήταν επιθυμητό. Δεν υπάρχει. Στο πιο γελίο όμιλο ever σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, ever, πιο γελίο όμιλο. Δεν είχε νίκη. Δεν έκανε νίκη και περνάει από το ευρωπαϊκό μονοπάτι. Απίστευτο. Του έχουν κάτσει όλα στο 95 σκοράρι. Δηλαδή, γίνονται η βάση γκολ η Ισλανδία την επόμενη μέρα. Δηλαδή. Τόσα χρόνια βαρελάς, τέτοιο πάτο δεν ξανάδα. Στο ΑΕΚ. Κάτσε τώρα από τον Γιούρο, πάμε κατευθείαν στην Ελλάδα. Στο Γιούρο τώρα, ναι. Θα το δούμε τον Γιούρο τώρα. Περιμένουμε τους μεταγραφείς αυτή τη εβδομάδα. Χαιρέτησε. Εν τω μεταξύ, Μάρε, ξέρεις για ποιο κινούμαστε. Πιστεύω ότι θα πας να τον υποδεχτείς άμα το κλείσει. Για τον αδερφό του Φλέτσερ. Ναι. Το Σκοτσέζο, εθνική Σκωτία. Του Ντάρεν Φλέτσερ. Ναι, τον αδερφό του Ντάρεν. Ο οποίο παίζει, ήταν φέτος δανεικό στην Αθήνα. Χαίρετησε ο Τσιμπούρ από 350 τον ήρθε. Ποιο δανεικό τη Γουλφ. Τώρα Σάτερλαντ έπαιζε. Τελευταία. Όχι Σάτερλαντ. Σάτερλαντ. Δεν είναι αδερφό του Ντάρεν, καμία συγγένεια. Σίγουρα. Αν πάρετε αυτόν, είναι πεκτούρα. Κοροϊδεύει. Ψηλόσαι το ξανθό. Καθανόξανθο. Περίμενε, είναι ο Ντάρεν Φλέτσερ που είναι ξανθός της United. Πόσα λεφτά είναι, ρε. Που ήταν West Brom. Το φόρεμπολο, το φόρεμπολο. Είναι ο Στίβεν Φλέτσερ, εθνική Σκωτία βασικός. Το παλεύει, δεν είναι σίγουρο, το παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήτανε Γουλφ και Σάντερλαντ. Ναι, άναπραβο. Δεν είναι καμία συγγένεια. Μας πέρασε τώρα. Ούτε καν εξασυστία, ούτε καν εξασυστία συγγένεια. Και είναι πεκταρά αυτόν να φέρει. Θα είμαι στην προπόνηση σου κάθε μέρα. Πεκτούρα είναι. Μα θα κινηθεί, κύριε. Έτσι γράψαν ότι θα το πάρετε. Το παλεύει, δεν λέω εγώ ότι θα το πάρει, είναι ακριβή περίπτωση. Άμα είναι ακριβή, δεν θα το πάρει. Είναι ακριβή περίπτωση. Φίλε, η τουλούμπα του Φίλτσι δεν υπάρχει. Είναι ακριβή περίπτωση, αλλά είμαι ελεύθερο. Πώ γίνεται. Του κάνω τρελή διαφήμιση να μου στείλει μια κούτα. Λέγε ότι δεν πρέπει να πάρει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εάν έχει τι απαιτήσει του και έχει κινηθεί 2 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει ελπίδα. Α, έρε τώρα ο Μελισσανίδη θα δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ υπήρχε στο συμβόλαιο του Τσιμπούρ. Έλεγε ότι φέτο. Αν ίσχυε, ρε παιδί μου, θα έπαιρνε 350 χιλιάρικα, ναι. Και το λένε σε γουστάρουμε, θέλουμε να μείνεις, τον είπε ο Κισπάγια. Αλλά 120 απαρίστα. Καλά, καλά, όταν παίξετε κανένα κατοστάρικο την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ, να κάνετε διακοπές. Εγώ σου λέω, εγώ δεν ρε φίλε. Τώρα σε κολλάει. Να κάνετε διακοπές κούτρα επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, καλά, 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 καλά. Άκουδα, άκουδα, τώρα σε κολλάει γιατί. Υποτίθεται τώρα. Υποτίθεται τώρα το Τσιμπούρ. Μείναν οι δυο τους τώρα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πει το πείμα για κανένα δύο χρόνια. Είναι θέμα χρόνου να το πει το πείμα. Λέει, ναι, είναι θέμα χρόνου να το πει το πείμα. Εκεί θα φανεί ποιος παράγοντας είναι καλύτερος. Και το πείμα, εγώ λέω ότι θα το πει, το λέω πολύ καιρό. Δεν το λέω τώρα που είδατε εσείς πόσα κουκιά έχει ο Τζόρνταν. Επειδή με προκαλεί ο Τζόρνταν και δεν είχα σκοπό να προκαλώ κανέναν εγώ. Να μας πει ο Τζόρνταν τώρα ποιος κάνει τις μεταγραφές στο ΠΑΟΚ και ποιοι είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι πάλι προέρχονται από τα Βαλκάνια. Κατάλα, εδώ τώρα έχεις φύγει από το θέμα καταρχήν. Πάλι για κάτι που Πορτογάλου center back που παίζουν στη Ρουμανία. Εσύ τώρα τσιγκλίστηκε σου παδικά και μου την πα άλλο τη δουλειά. Εγώ λέω τώρα άλλο πράγμα. Σε κόλλησε, σου λέω. Έτσι και πήγε ο Ολυμπιακός. Δικό του ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν το λέω εγώ. Τον Τσιμπούρ τον είπαν τον άνθρωπο με 120.000 το χρόνο μένει. Ναι, εσύ το κάνατε, δεν το κάνα εγώ. Δεν το λέω εγώ για ίντρικα. Ωραία, εντάξει. Δεν έφυγε και ο Τσιμπούρ, έφυγε και ο Παναγό. Τι θα πάρει εκεί. Όπω έφυγε το Παναγό, τι να κάνουμε τώρα να πάμε με το Τι θα πάρεις εκεί. Λοιπόν, εσείς πιο χαμηλόφωνα. Τι θα πάρετε εκεί. Κοιτάξτε, οι μεταγραφές κανονικά. Τι θα πάρετε εκεί. Τι γίνεται η ΕΠΟ. Περιμένετε από αυτό να ακούσετε. Από την άλλη μεριά. Που δεν εισπάσετε. Πάσε και
88-82 ότι οι πιο αισιόδοξε προβλέψει δεν είναι που δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Και τι βλέπει τώρα με αυτό εσύ? Τι βλέπω, ξεκάθαρα ρε Τζόταν. Δηλαδή, θα δικαιωθεί αυτό το κομμάτι και πιστεύω ότι θα τι πάρουμε τι εκλογέ. Λοιπόν, άκου να δείτε τώρα. Ποιο σα? Τι, με παρέα. Το βλέπει εσύ τον Αλαφούζο που πάει και μιλάει με τον Κυρτζίκη να είναι μαζί. Ο Αλαφούζο δεν είναι μία αυτού εκεί πέρα. Εκπομπή κάνουμε εσεί. Ναι, εντάξει. Συζητούσαμε για. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Μα δηλαδή τη συνάντηση του Αλαφούζου. Ναι. Το θέμα είναι εδώ. Είναι είμαστε... ο Αλαφούζος ποια είναι? Θα σου πω εγώ. Ο Αλαφούζος πρέπει να έχει άλοθη. Γιατί, παιδιά, να σου πω κάτι. Γιατί είναι τόσο μεγάλο οικονομικό θέμα. Γιατί με έμπο δικιάζα. Το ξέρεις ότι πούλησε στον Αστέρα Τρίπολη στον Καλτσά. Αυτό δεν είναι ένδειξη για το τραγικό χάλι που είναι ο Παναθηναϊκός? Είναι δυνατόν τώρα. Το Τριανταφυλόπουλος πάει. Αυτό το ξέρουμε. Το οικονομικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Έχει κουτουλμπή ένα εκατομμύριο ρε άνθρωπο. Γιατί είναι ο καλός εκεί. Εσύ λέει ο Παναθηναϊκός 90.000. Συν κάποια λεφτά που θα δώσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός βιώνει μια άθλια οικονομική κατάσταση. Εδώ και χρόνια. Το μνημόνιο είναι χρόνια βέβαια. Αλλά είναι πολύ άθλια κατάσταση. Του έλεγα το χειμώνα του φίλου μου. Η Ουαλία θα φτύσει αίμα το Βέλγιο. Να ξεκινήσει το τον Άκη από την Καβάλα, τον έλεγα ότι τα... όμως ταυτίσαι μα και σήμερα. Καθίστε ρε να μιλήσουμε για μου την Παναγιώτα σας. Άσυχθες. Από τότε που βγήκε το συγγνώμη καταργήθηκε το φιλότιμο ρε κουφάλες. Λοιπόν, τα προβλήματα λοιπόν του Παναθηναϊκού, τα οικονομικά και ο αποκλεισμός από την Καβάλα του καλοκαιριού βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια. Αυτό που λέγαμε πέρσι. Λοιπόν, έχει πρόβλημα τεράστιο ο Παναθηναϊκός στο οικονομικό κομμάτι. Καλά. Αλλά το θέμα με την ΕΠΟ δεν ναι. αφορά μόνο τον Παναθηναϊκό, αφορά όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί τις μεταγραφές. Λοιπόν, θα πούμε. Ναι. Θέλω να πω για αυτό που έγινε στην ΕΠΟ προχθές, στη Γενική Συνέλευση. Ναι. 24 του μηνός είχαμε Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ. Τι έγινε? Λοιπόν, θέμα και καλά, με θέμα και καλά τον οικονομικό απολογισμό, μόνο γι' αυτό δεν συνέβησα. Κοίταξε να δεις. Το ότι μπαίνεις εδώ μέσα. Αυτόφορα πλέον είχαμε. Όχι, όχι. Το ότι μπαίνεις εδώ μέσα είναι ένα μήνυμα. Καταστάσεις που είναι. Άμα μπαίνεις εδώ μέσα κάπου, ξεσπάει. Εκεί που είναι εκτός. Ακού. Που μπαίνει ΔΟΕ. Ναι, ξέρω. ΔΟΕ μπαίνει εκεί που ενοχλεί το σύστημα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό για μένα το μεγαλύτερο σημάδι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά είναι η μπούκα της ΔΟΕ. Ένα άμα δεις ότι η εξουσία αυτό και τρία, τα είναι, τρία. ΔΟΕ μέσα. Τα σημάδια είναι τελείως, τρία. Τα σημάδια είναι τρία. Δεξίνες. Τα σημάδια είναι τρία που δείχνουν ότι ο κύριος Μαρινάκης θα γίνει την κανά. Μα δεν του δώσει μπάλα στο. Την κανά την. Διοργάνωτο Πορτογάλο, αυτό την κανά, θα φύγει. Τι την κανά. Φεύγει από το ποδόσφαιρο. Ναι, φεύγει. Έτσι το βλέπω εγώ. Ποιο είναι αυτό? Θα γίνει ό,τι κανά λοιπόν. Ναι, ο Μαρινάκης. Ναι, ναι. Πρώτον είναι αυτό που λες, μπήκε η ζωή στην ΕΠΟ. Ναι, δεύτερο. Αυτό είναι μεγάλο σημάδι. Ναι. Δεύτερο, το κυριότερο για μένα. Το κυριότερο, δεύτερο είναι που δεν άφησαν να ψηφίσει ο πρόεδρος της Άρτας. Έδειξαν ότι τους έχει κυριέψει μια τρικυμία. Φοβήθηκαν τα πάντα γιατί, αν θυμάσαι καλά, πάνε δικαστήριο. Ήτανε δικαστήρια, ασφαλιστικά μέτρα, κερδίθηκαν βέβαια και ξέρω εγώ. Και τρίτο και το κυριότερο, το οποίο είναι νομίζω θέμα χρόνου να καθόλου, ότι αυτή η ψηφοφορία ήταν ανοιχτή και πήρανε 88-82. Η άλλη τον Οκτώβριο είναι μυστική ψηφοφορία. Πολύ πολιτική ψήφιση. Που σημαίνει χειρότερα για το σύστημα είναι χειρότερα. Όσον αφορά αυτό που ρωτάει μόλις ο Ραφόπουλος στην Τρίπολη, δεν σου κάνει εντύπωση ότι για πρώτη φορά θα σου απαντήσω σε αυτό που είπες τώρα? Μετά το ΣΔΟΕ που μπαίνει και για μένα είναι σημάδι. Τρίπολη είναι το δεύτερο σημάδι. Για πρώτη φορά ψήφισε υπέρ Ολυμπιακού. Λοιπόν, εγώ νομίζω το μόνο που έμεινε είναι να μην ψηφίσει και ο Ολυμπιακός υπέρ αυτού. Είσαι γάτα πάντως. Ναι. Μεγάλη γάτα είσαι. Λοιπόν, από εκεί και μετά, για να λέει πώς λέει μετά, τέλος καλά, όλα καλά που λέμε. Να αλλάξει επιτέλους. Για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ τώρα. Οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Αυτοί θα πάρουν, λέει, παίκτες και άμα λείψει, λέει, ο Ολυμπιακός από το προσκήνιο, θα πάρει ο Τίμιος στο πρωτάθλημα. Και ο Αστραμπάς θα γελάει εδώ. Και λέει καλά, σας δώσει και η ευκαιρία και παίρνει ο Τίμιος στο πρωτάθλημα. Κανονικά οι μεταγραφές ξεκινάνε πρώτη του μηνός. Ακόμα δεν αρχίσαν οι μεταγραφές. Α, περιμένεις δηλαδή. Ναι, ακόμα τι τώρα, επειδή πήρε τρεις παίκτες ο ΠΑΟΚ, τι δεν λέει και κάτι. Ναι, τώρα ξεκινάνε οι μεταγραφές. Ναι. Εγώ μπορώ να μιλήσω. Τον για τον Ματέους. Τι θέλεις? Ο για τον Ματέους, μπράβο Σαββίδη, μπράβο Μίχελς, ναι. Πολύ καλά ξηγήθηκες. Γιατί... Όταν κάνεις συμφωνία, ρε φίλε, 7,5 εκατοστάρικα ναι. το χρόνο και έρχεσαι μου και μετά μου λες 1,5 εκατομμύριο παράδειγμα, ναι. ίσα. Δηλαδή, αν τα έδινε και, τον έπαιρνε, θα έλεγες πάλι μπράβο. Θα τον έδινε, θα τους έκρασες. Μπράβο, ρε, θα τους έκρασες. Άκουα, σου πω κάτι. Με τα λεφτά μου λέει πηδώ και την κεράμου, το ξέρεις. Καλά. Πληρώνει ο άνθρωπος. Δεν ναι, μπορεί να κάνουμε συμφωνία, ρε φίλε, και μετά να έρθει επειδή. Εάν πλήρωνε και τον έπαιρνε τελικά. Ρε, αν έπαιρνε και αν δεν έχει. Θα τον έκανε, θα τον έκανε. Μπορεί να δώσει τώρα τρία να πάει καλύτερο. Δεν κατάλαβα. Άλλο σε ρωτάει. Κατάλαβα τι μου λες τώρα εκ των πραγμάτων. Μεγάλο παίκτη ο Ματέος, ρε φίλε. Δεν αφήνει ζούτη την αξία του. Το κόκκινο. Κοφτή αδερφέ χώρα.
Ξέρεις τι έκανε ο κόκκινος. Πήγε λέει, τον πήρε ο γιατρός ένα κλειδιάς, λέει πέταξε κάτι λεφτά όταν στο 2-1, όταν το βάλει τρίτο γκολ η Γαλλία και τραβούσε τις κολοτριχές του. Και παίρνει άλλοι πάτσες και τέτοια. Να κάνω λίγο και σαν τον κόκκινο, σαν τον κόκκινο, πετάξανε λεφτά, μιλάμε... Πέτρα λεφτά μου να ξέρω κάτι παριθόμενο. Πέτρεψέ μου, επέτρεψέ μου. Θα είμαστε έτοιμοι για να μιλήσουμε για τις μεταγραφές, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, γενικά για όλες τις ομάδες. Πότε, γιατί τελειώνει η εκπομπή σήμερα. Θα βρούμε τέλη Σεπτέμβρη, για ένα μήνα πέρα Αυγούστου, ναι. Θα μας ακούνε στα ραδιόφωνα. Σε ποιο ραδιόφωνο θα σε ακούνε. Εγώ λοιπόν, μια που είναι και τροφή, από την άλλη Δευτέρα ξεκινάω μια εκπομπή στον Αρένα. Στο ράδιο Αρένα 89,4, 10-12 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Κλαίω. Λοιπόν, αν θέλετε να ενημερωθείτε πάνω. Θα είναι απέναντι από τον Τρέγια. Και τον Καμόρα. Ρε πούστε, ανάψτε Τρέγιας. Καμόρα, τι να είναι. Και λοιπόν, Τζόρνταν, μία λαμπάδα στο Ραπτόπουλο κάθε πρωί, είσαι με τον πόδι του Ραπτόπουλου. Όχι, κάθε πρωί. Λοιπόν. Εγώ δεν υπήρχε. Καλά, ο Τρέγιας εμάς ξεκίνησε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καταρχήν δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρχε περίπτωση να πάω απέναντι στον Κωστή. Ένα και ένα κάνουν δύο. Έχω κάνει τις εξηγήσεις μου. Δύο μήνες. Δεν μιλάς καθόλου. Σε λυπήθηκε. Όχι, με λυπήθηκε. Θέμα αρχών είναι. Δεν είναι με λυπήθηκα. Βρε τον λυπή. Θέμα αρχών είναι, ρε φίλε. Εσύ τον λυπή, όχι αυτό. Είναι θέμα αρχών. Εγώ αρχίζω. Και αν αύριο με δηλαδή, αν σου δίνει πάρε 1000 ευρώ από τον Κωστή απέναντι, δεν πήγαινε. Αν δώσει 5.000, εγώ έχω αρχές πάνω μου. Μπράβο, το έχω ξεκαθαρίσει με τον Νίκο τον Πετρουλάκη, το είπα. Ναι. Αν αύριο μεθαύριο του χρόνου, τον παράλληλο χρόνο, αλλάξει ωράριο ο Κωστής και πάει 10-12, εγώ θα πάω 12-2. Το 12-2 με βολεύει καλύτερα. Άρα, αν ήμουν εγώ 10-12, θα πήγαινε απέναντι σε μένα, δεν έχει αρχές. Πήγε, μίλησε. Ρε φίλε τώρα, πότε ξεκινά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει ανάλυση. Άσε να αναλύσω, ένα πει πότε που θα είναι να ξέρει λοιπόν, ο κόσμος. Από Δευτέρα 4 Ιουλίου και κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή, Δευτέρα ο Παρασκευή. Δευτέρα 4 Ιουλίου ξεκινάς. Θα σου πω τι είπε ο Πελέ πάνω σε αυτό. Ο Πελέ είχε πει κάτι. 10 με 12 το βράδυ θα είμαι στον Αρένα 89,4. Από πότε μέχρι πότε. Συνέχεια, ρε φίλε. Δευτέρα μέχρι, όχι. Μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Τζόρνταν, Παρασκευή. Αυτή τη Δευτέρα ξεκινά. 10 με 12 το βράδυ. Την άλλη. Δευτέρα 4 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 4 Ιουλίου και κάθε μέρα μέχρι την Παρασκευή από τις 10 μέχρι τα μεσάνυχτα το βράδυ. Ωραία. 12 παρά ένα φεύγω για να είμαι απέναντι από τον Κωστή. Είναι κανόνας αυτός. Κοίταξε, εκεί με μισούν εμένα. Δεν με ενδιαφέρει, εσύ είσαι φίλος μου. Είσαι επιστήδιος φίλος μου. Έτσι, τελείως. Λοιπόν, μια φιλία που βασίστηκε στην εμπιστοσύνη και στο σεβασμό τόσα χρόνια, δεν σε έχω ρίξει ποτέ. Όπως και εσύ, με στήριξες πάντα. Κλωστέντε το πράγμα, είναι μια αρχή. Το οποίο δεν είχαμε μια φιλία με τον Τζόρνταν, την οποία τη συνεχίζουμε και στο Μετρόπολη. Και παντού. Ήρθε και πήγε στο Άνευ, αυτά είναι. Εντάξει. Τα μαγαζιά τα οποία πήγα. Εγώ έφυγα από το Μετρόπολη με τα καλύτερα. Σεπτέμβριο έρχεσαι εδώ, αλλά μου είπε θα μου φέρει Ολυμπιακό. Δεν μου φέρει. Βέβαια θα φέρουμε. Δεν μου φέρει. Για το Σεπτέμβριο. Αργιανοί δεν υπάρχουν. Πάει. Του φωνάζει και λέει ντρέπομαι να. Αν έφερα έναν Ολυμπιακό. Σου ένα προκλητικό. Εγώ τον προκλητικό το λέω. Αν ήρθε ένα Ολυμπιακό εδώ στην εκπομπή, εγώ στον έφερα. Σωστό. 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 Αλλά την έκανε κατσίκα. Δεν πήρε να φέρουμε άλλο. Τι έγινε, γιατί δεν λε ότι έγινε ρόπα μετά 1,2 του Καρυπίδη. Αυτά δεν τα λες όμως. Λοιπόν, ο Καρυπίδης έβαλε τα λεφτά. Δεν λέω τον Τζόρνταν. Ο Καρυπίδης έβαλε τα λεφτά. Εγώ το είπα του Κωστή. Λέω αν μπουν τα λεφτά, δες τι θα ψηφίσει η Βέρεια. Ναι. Είναι στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Κάτι θέλει να πει. Τότε μπαίνουν τα λεφτά, αν μπουν τα λεφτά. Γιατί μπήκαν τελευταία μέρα τα λεφτά. Ναι. Συνδυάζει. Να κάνεις με τον παλάτι. Συνδυάζει δηλαδή. Συνδυάζει δηλαδή. Τα λεφτά. Με τον ΕΠΟ. Απλά είναι τα πράγματα. Θα το βάλεις κουμπάντο εσύ για το πότε βάλεις. Όχι, δικαίωμά του είναι ότι θέλω και άλλο. Άλλο λέω εγώ τώρα. Όταν έχω τα λεφτά, γιατί θα τα βάλω τελευταία μέρα. Τι Σάββατο βράδυ, την Κυριακή πρωί. Του άρεσε η Παρασκευή. Ήταν η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Τα παιδιά μας κάθε βράδυ κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Είναι από τα ξυπνή. Παπαναστασίου. Sorry λίγο Νικό. Να πούμε και για την αγορά του φίλου σου του Καλαϊτζίδη. Και τράπα για εμείς. Εάν σου δώσει λεφτά μαύρα, πες το πραγματικά. Εάν δεν πάρεις λεφτά μαύρα, μην λες τίποτα. Παιδιά μαύρα. Παιδιά, παιδιά, τι παιδιά, παιδιά. Άμα σε πιάσει κανένα έφραγμα θα σε κρατήσει κανείς τον ωρό. Όπως παιδιά να αναφέρουμε πριν μιλήσει ο Νίκος, να αναφέρουμε και την αλλαγή σελίδα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι.
Και ξέρεις ποιος ήταν κουμάντο, Σάββας Καλλιτερίδης, ξέρεις με Μελισανίδη. Ποιος είναι ο Καλλιτερίδης? Ο Τσαλάν. Ο συγγραφέας, ρε. Ήταν στο γάμο του Σαββίδη με το Μελισανίδη, σκάσε με. Εκεί στην Καλαμαρία κάνει κουμάντο ο Μελισανίδης. Έπεσε πάνω. Ο Καλλιτερίδης έπεσε πάνω από μένα. Λοιπόν, εκεί ρε παιδιά στην Καλαμαριά. Ο Καλλιτερίδη λέει αυτό. Που είναι συγγραφέας, δεν είναι σε βγάλει. Τι δουλειά κάνει αυτό. Συγγραφέας και ψηλοπολιτικός. Και στρατηγικός αναλυτής. Κάνατε εργολάβο οικοδομών, έχετε εκεί πέρα. Και είναι από ό,τι ξέρω εκπρόσωπος τύπου του Μελισανίδη. Ρε τι εκπρόσωπος τύπου. Το πέντε πιο ωραίοι υποδοσιαστές. Γραφείο τύπου. Ρε μπάλα έπαιζε, τι είδε πολιτικός είναι. Δεν ξέρω ρε φίλε για ποιο λόγο μπαίνει στον Απόλλωνα. Ρε γιώργη γλυκέ μου, τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και πρέπει να το αναφέρουμε. Ρε γαμώ το. Ρε τι δουλειά είπαμε, δεν είπαμε συγγραφέας, στρατηγικός αναλυτής. Ήταν ειδικά στα δημοτικά τη Κροατία πολύ ωραίο μοντέλο. Εντάξει, τώρα τι να πω. Ρε, από πού πιάζει λεφτά. Στάσου λίγο, ρε. Όσο ο Καλαντέριος, ο Καλταμερίδης, πώς το λένε. Καλαντέριος. Είπαμε, συγγραφέας είναι. Από βιβλία βγάζει λεφτά. Από τι. Εντάξει, να ξέρω. Θα είναι ο Καλταμερίδης. Καλαντέριος. Θα είναι μέσα στη διοίκηση του Απόλλων αυτό. Βρε, ναι, τι να πει. Αυτό που έστειλε προηγουμένω, φίλε, το μήνυμα να κατεβούν σαν Μεγάλη Βρετανία. Είχε πει ο Πελέ, τέλη του 60, ότι αν κατεβαίνουν αυτοί οι ενωμένοι όλοι μαζί, εμείς θα πηγαίνουμε μόνο για τη συμμετοχή. Ο Πελέ το είχε πει αυτό το 60. Αν στο ποδόσφαιρο είσαι από του κομμουνιστέ στην πολιτική. Διασκορπισμένοι σε κόμματα και τέτοια. Πάντω να ξέρει, τη βλέπω την Απολωνάρα σε δύο χρόνια Super League, να ξέρει. Λοιπόν, 5 λεπτά για ένα πάντα. Ξεκινάμε. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Παπαθανασάκη. Άντε πάλι. Δεν μας ακούει ο Παπαθανασάκης. Όποιος και να ακούει, Τάσο Κατσαμπή και Φάνη του Τζιάννη. Είναι πολύ καλή η περίπτωση. Εσείς να μπείτε σε έναν Ηρακλή υγιή και όχι σε αυτόν. Δεν τους θέλετε. Άκουσε τι θα πω. Να μην καούνε, λέει τώρα. Ναι. Να μην καείτε για τον λόγο το ότι ο κύριος Παπαθανασάκης είναι διαχειριστής και μάλιστα κακός. Δυστυχώς ο άνθρωπος κινείται με τα λεφτά από τα τηλεοπτικά και από τα λεφτά που θα πάρει από τη μεταγραφή του Βέγγι. Εάν είναι λοιπόν να μιλάμε ότι για ένα χρέος 3.300 με μια εταιρεία κοντά στα 2.7 με 2.8 εγγυημένα το χρόνο να μην μπορεί να βρεθεί ένας διαχειριστής, γιατί η λέξη επενδυτής στον Ηρακλή δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ώστε να μπορεί να ξεχρεώσει την ομάδα, να μπουν 4-5 άνθρωποι που είναι καθαροί. Κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τι σημαίνει η τρέλα και η αρρώστια του Ηρακλή και πολλοί από αυτούς έχουν χάσει και λεφτά. Συμπαθέστατη κοπέλα και δημοσιογράφος καλή, αλλά λίγο γάμπες σαν του Καρούλια. Καταλάβει πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο κόσμος του Ηρακλή και αυτοί που γενικότερα είναι στις θέσεις κλειδιά ότι ο Ηρακλής είναι ένα τεράστιο μαγαζί που εάν δεν μπορούν να το κρατήσουν και να το διοικήσουν καλό θα είναι να αποχωρήσουν. Ποιος? Οποιοςδήποτε ασχολείται με τον Ηρακλή και δεν μπορεί να μου φέρει. Γι' αυτό τη βάζω αυτήν εδώ την μπλούζα. Ονόματα σου λένε, Νίκο, να πεις. Αυτή εδώ η μπλούζα λοιπόν στο βόλεϊ για να ξεκινήσουμε όμορφα, γιατί θέλω να πω και ένα πράγμα για το βόλεϊ. Δεν μπορεί να είσαι ο τετράκης φιναλίστ στην Ευρώπη, στην Ευρώπη στο Champions League. Δηλαδή φέτος ήσουν η Ατλέτικο στο ποδόσφαιρο και να μην μπορείς να βρεις έναν άνθρωπο σοβαρό να μπορέσει να βάλει και 5 φράγκα να βρεθούν και 2-3 χορηγοί για να μπορέσει αυτό το τμήμα να μας έρει αντίστοιχες χαρές. Το ίδιο και στο ποδόσφαιρο, στο οποίο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάποτε λασαριζόντουσαν στον Ηρακλή και γιατί υπήρχε από πάνω Βαγγέλας. Και με το που φύγαν αυτοί δεν έχουν ξαναπατήσει. Αύριο ταξιδεύει. Δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και εμείς που έχουμε απομείνει και τρέχουμε για τον Ηρακλή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος ο οποίος να είναι αποδεκτός και να μπορέσει να φέρει τον Ηρακλή σε μία ρότα και στα ίσα μάρκα και στα πανιά. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ότι με εικονικά τιμολόγια ήρθαν οι τίτλοι, λέει. Ναι, ο γιατρός ο Ηρακλειδέας με εικονικά τιμολόγια, φιλαράκι μου, ήρθαν στις τσέπες κάποιον το ΦΠΑ. Γιατί κάνεις μεγάλο λάθος, γιατρούλη μου. Οι τίτλοι ήρθαν γιατί πολύ απλά είχες καταφέρει να κάνεις το απίστευτο, να έχεις μια ομάδα κοντά στα 700-750 χιλιάρικα, να έρχεται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με 2 και με 2,5 και να χάνει τον τίτλο. Και τότε να λένε όλοι πώς είναι δυνατόν οι 37 άριδες να μας παίρνουν τον τίτλο όταν εμείς φέρουμε τα παγκόσμια αστέρια. Αλλά ακόμα και έτσι αν θέλεις να το πούμε, μόνο που έχεις πάει στην Ευρώπη και έχεις παίξει 4 φορές σε τελικό Champions League, γιατρούλη μου, και μόνο που το λες
θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι και εσύ στην Πράγα γαμπρός το έπαιζες, να ξέρεις. Κάνεις μου δύο λεπτά πριν πάμε στο διάλειμμα. Τι θα γίνει με τον Παπαθανασάκη? Ο Παπαθανασάκης είναι διαφυγών. Έρχεται ο Κατσιαπής με τον Τουτσιάρη και ο Παπαθανασάκης είναι στην Αθήνα στη Ραφίνα και τρώει ψάρια, ξέρω εγώ. Καταρχήν δεν πρόκειται να δεχτεί. Έχει αλλάξει ξενοδοχείο, να ξέρεις. Έχει αλλάξει ξενοδοχείο ο Παπαθανασάκης. Να υπάρχει μηνιαίος έλεγχος, μηνιαίος απολογισμός εισόδων εξόδων. Καλά, εγώ σου λέω είναι αυτοί εκεί. Δεν κατάλαβες. Αυτοί είναι με μια προϋπόθεση. Εσείς τι κάνετε? Ρε, καταλαβαίνεις εδώ. Σπάτε τα κεφάλια. Όχι, ή τους δέτε παιδιά. Άκουσε, περίμενε. Εάν ο Παπαθανασάκης δεχτεί να βγάζει μηνιαίο απολογισμό. Όπα. Δεχτεί να βγάζει μηνιαίο απολογισμό και η ομάδα ξεχαιώνει μέχρι να βρεθεί επόμενη λύση. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει. Όχι για να μην είναι ο Παπαθανασάκης. Ο Παπαθανασάκης για μένα αποτελεί παρελθόν εδώ από την ημέρα που δεν πήρα διαδότηση. Ναι. Θυμάσαι που στα έλεγα στο ραδιόφωνο. Ναι, τι θα γίνει, πες μου τώρα, ναι. Ο Παπαθανασάκης θα φύγει αργά ή γρήγορα. Πρέπει ο Ηρακλής να κυλήσει ομαλά στην επόμενη κατάσταση. Σε σχέση με τον Σεντερίδη και τον Παπαδόπουλο που τα ξέρε όλα, προτιμώ ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες του αντικειμένου και έχουν χάσει λεφτά από τον Ηρακλή, όχι έχουν βγάλει. Εσείς τι θα κάνετε τώρα? Εμείς περιμένουμε τον Παπαδανασάκη. Δεν έρχεται τον Παπαδανασάκη. Δεν μπορεί. Και έρχεται ο Τουτζιάρης με τον Κατσιαμί. Δεν μπορεί. Εγώ το λέω. Ακροατάρα μου. Εγώ ακροατάρα μου. Εγώ πρέπει να διάλειμμα. Έρχεται ο Τουτζιάρης με τον Κατσιαμί. Έρχεται με τον Κέσο Παπαδανασάκη. Τι κάνετε? Από αυτούς τους Ηρακλειδείς που λανσάρουν ότι είναι Ηρακλής, ο Κατσαμπής έχει βάλει και τα τριπλά μες στον Ηρακλή. Σωστό. Άντε, γι' αυτό λοιπόν. Εγώ γι' αυτό σου λάκουσε με, είμαι δίκαιος με ανθρώπους οι οποίοι είναι ωραίοι και φοράνε παντελόνια. Γι' αυτό και σου είπα ότι. Τι φοράνε παντελόνια, εάν ο Τουτζιάρης και ο Κατσαμπής δεν θα μπουν για γλάστες. Λες. Εννοείται. Αν μπουν. Μα δεν θα μπουν, στο λέει ο ίδιος. Άντε πάλι. Ωραία, αν μπουν, θα φύγουν όπως είναι. Αν μπουν, θα καούνε. Έχει δίκιο εδώ πέρα. Θα καούνε, σε παρακαλώ. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια εγώ στην Θύρα 10 που έκανε αυτή την ανακοίνωση προχθές, αδερφέ. Τι έκανε? Εγώ δεν το περίμενα. Τι. Για την ΕΠΟ που δεν του άφησε κάτω να ψηφίσει. Καυτήρια σε τα πάντα. Μ' άρεσε. Ναι, αλλά έχει τέτοια Θύρα 10. Γιατί? Γιατί δεν ψήφισε ο Ηρακλής. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Για να είναι ότι το τσάκωσε να πάει να ψηφίσει. Από αυτή την άποψη. Ναι, πολύ καλά έκανε. Ο γιατρός Ηρακλειδέας λέει: ναι. Δεν πήγα στην Πράγα ως αντιφρονούντας. Ήταν αντιφρονούντας. Αντιφρονούντας που ήσουν. Για πες μου, δεν σ' άρεσαν οι τίτλοι. Ήμουν στη Φιλή στους 9 λέει γραφικούς με το Θρασίβουλο. Εκεί ήταν ο γιατρός. Α, ήταν στους 9 γραφικούς με το Θρασίβουλο. Πότε? Καλά, γιατί στα πανηγύρια πάει όλος ο κόσμος. Θέλει να σου πει και σε αυτό καλά λέει ρε παιδί με την Πράγα αυτό. Εντάξει, στην Πράγα πανηγύρια λέει. Καλά, τι θες να πεις. Και καταρχήν είναι πιο από την ποδοσφαιρική. Ρε φιλαράκι, άκουσα με ποιος γιατρός τώρα είναι άτομα. Τι μου λέτε τώρα. Τέλος. Λοιπόν, τι μου λέτε. Ραπτό στα τέσσερα. Ραπτό.gr. Όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες 231-05-40-601 540-601 διάλειμμα και τα λεπτά. Να απαντήσω λίγο μισό λεπτό στο μήνυμα που είπες να απαντήσω. Να απαντήσω. Είναι ντροπή λοιπόν του ΠΑΟΚ που εγώ πιάνω μικρόφωνο και μιλάω έτσι. Και ρωτάω λόγο. Αυτός με το νου του αν νομίζω ότι η ΠΑΟΚ που δεν είναι είναι... Αυτός πώς το λένε? Θύρα 4. Λέει. Θύρα 4. Ναι, λέει θύρα 4. Ας τη λέει. Ναι. Και εγώ λέω είμαι Αμερικάνος. Ναι. Με τον νου του. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι θύρα 4. Λέμε. Γιατί είναι καλά. Μισό λεπτό. Τζόρνταν, αυτά ετοιμάσου να τα έχεις. Περίμενε. Τα ξέρω. Περίμενε. Άστο. Τα ξέρω αυτά. Δεν θέλω να πω. Λοιπόν, ντροπή λοιπόν του ΠΑΟΚ που παίρνω εγώ μικρόφωνο και ρωτάω εγώ τώρα. Ντροπή γιατί να είναι του ΠΑΟΚ? Κράζω εγώ τον ΠΑΟΚ ή τον φρίζω? Οπότε γιατί να είμαι ντροπή του ΠΑΟΚ εγώ? Κάποιοι μπορεί να λένε ότι. Ντροπή του ΠΑΟΚ είσαι εσύ ρε που βγαίνεις και μου το λες αυτό το πράγμα. Εάν είσαι που δεν νομίζω να είσαι εσύ. Το απάντησες. Ναι. Άλλο, έχεις να μην απαντήσεις. Όχι, αυτά. Διάλειμμα, τώρα. We are your friends, you. Harlem.
Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά κάθε μέρα όλη μέρα. Με καθαρά ποτά, άψογο σέρβις και μουσική για όσο κρατάνε δυνάμεις σας. Στο Hardball Sports Cafe βγάζουμε κόκκινη κάρτα στην κρίση. Μέσα στην πόλη η ζωή κυλά έντονα. Ο χρόνος είναι λίγος, οι υποχρεώσεις σου πολλές. Η ώρα η δική σου, όμως ο εαυτός σου, η ομορφιά σου περνάει από τα χέρια μας. Άφησε το στρες της ημέρας, τις δουλειές, τα μαθήματα, τους άντρες, τα παιδιά, την πεθερά, ειδικά αυτήν. Αυτά δεν τελειώνουν. Αξίζει να δώσεις ένα δώρο στον εαυτό σου. Κομμωτήριο Έφη. Κούρεμα αντρικό, γυναικείο, παιδικό 5 ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζας και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Έφη. Ολύμπου 23 231 0515 017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Έφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ. Και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής Έφη. Ολύμπου 31. 2310555703. Επιδιορθωτικότητα του κεφαλής με πρωτοποριακή μέθοδο αντιμετώπισης της αρρέωσης στα μαλλιά. Εξειδικευμένα δημιουργούμε την εικόνα μικρών τριχών που φυτρώνουν στο κεφάλι με πολύ φυσικό αποτέλεσμα. Ασφαλής, ανώδυνη, άμεση και ακίνδυνη αποκατάσταση της εικόνας του κεφαλιού μας. Για περιπτώσεις μερικής ολικής αλοπαικίας ή αρρέωσης στο κεφάλι. Διαλέγουμε ανάλογα με το πρόβλημα μια ξυρισμένη εμφάνιση ή πύκνωση τριχών στα κενά που υπάρχουν. Σε άνδρες και γυναίκες μπορούμε ακόμα να το συνδυάσουμε και με εμφύτευση μαλλιών. Εμφανή αποτελέσματα από την πρώτη συνεδρία. Ολοκληρωμένο τέλειο αποτέλεσμα σε τρεις συνεδρίες σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Η τεχνική έρχεται από την Ιταλία. Η διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται από το δέρμα μας και έχει κάλυψη από 1 έως 3 χρόνια. Η συγκεκριμένη τεχνική γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα αποκλειστικά από την εξειδικευμένη αισθητικό των ΤΕΗ Μαρία Κολώνη στο δερματολογικό ιατρείο του Κωνσταντίνου Καλοκασίδη. Στη Τζιμισκή 99 στον 4ο όροφο. Τηλέφωνο 2310-222-432. Για ραντεβού και πληροφορίες στο 6947-442-288. Αποκτήστε πίσω την παλιά σας εμφάνιση και χαρείτε το νέο σας εαυτό. Ο δρόμος είναι το σπίτι μας, η ταχύτητα είναι το όπλο μας, τα βάρη σας είναι η δουλειά μας και η μεταφορά τους ευθύνη μας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ από το 1980. Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθηκεύσεις, ανυψωτικά μηχανήματα, διανομές, ψυγειοδιανομές και συσκευασίες. Παρέχεται ασφάλεια και δορυφορική παρακολούθηση φορτίου. Ειδικές μεταφορές σε πιάνα, χρηματοκιβώτια, έργα τέχνης και αρχείων. Μετακομίσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό με πιστοποιητικό τάπα για εμπορεύματα υψηλής αξίας. Εταιρεία Μεταφορών Κασαγιάννης ΕΠΕ. Σαπφού 44 στο Βαρδάρι. 2310-533-996 και 6984-331-731. Η ταχύτητα, η ασφάλεια και η ποιότητά μας είναι διαχρονική και διαφορετική. Οι αποθήκες μας οι πιο σύγχρονες και ασφαλείς. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μεταφέρουμε με ταχύτητα και ασφάλεια την περιουσία σας. Έτσι απλά. Κασαγιάννης. Πίνασες και βαρέθηκες τα ίδια και τα ίδια, τα τετριμένα, τα κοινότυπα, τα καθημερινά? Σου ήρθε η λιγούρα και γουστάρεις κάτι γρήγορο, ποιοτικό και αξεπέραστο? Θα πας στο Daily Way, ένα καινούριο μοντέρνο γυράδικο στη Δυτική Θεσσαλονίκη που εκτός από φανταστικό γύρο με 50% λιγότερα λιπαρά μπορείτε να δοκιμάσετε νέες πρωτότυπες, φρέσκες συνταγές και πιάτα που θα σας εκπλήξουν. Όπως το Daily Toast, δηλαδή δύο καλαμποκίσιες πίτες που το στάρονται με σος φέτας, bacon, κούντα και γύρω ή ό,τι άλλο θέλεις, τορτίγες, κλαμπ με γύρω, hot dog και για τους fitness, daily σαλάτα με μαρούλι, ρόγα, σπανάκι, μανούρι, μανιτάρια πλευρό τους, καραμελωμένα κρεμμύδια, κρέμα βαλσάμικου, ελαιόλαδο και κρουτών. Αν αργήσουμε στην παράδοση, πάνω από 30 λεπτά δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Daily Way, Αγίων Πάντων 28 και για παραγγελίες 2310
510-045. Θα εξιτάρεις τον ουρανίσκο σου. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Για τους λάτρεις των θαλασσινών, οι συνδυασμοί του φρέσκου ψαριού με το σπιτικό μεράκι και την ποιότητα φέρνουν τις νοστιμιές του βυθού κατευθείαν στο πιάτο σας. Φρέσκα ψάρια, γαριδό, μακαρονάδες, μύδια αχνιστά, οστρακοειδή, χταπόδια λιαστά, αστακή, καραβίδες, σε ένα περιβάλλον που μένει αξέχαστο στον πελάτη. Οι σπεσιαλιτέ μας θα σας ενθουσιάσουν σίγουρα. Ουζερή ψαροταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30, κάτω Τούμπα, στο ρέμα του ιστορικού Τενεκεδένιου. Τώρα σερβίρουμε και κρεατικά μπουκιάκια συγχώριο με σπουδαίες ποικιλίες από 5 ευρώ, κοτόπουλο σνίτσελ και φτεδάκια χοιρινή μπιφτεκάρες και μενού ατομικό από 7 ευρώ. Φιλέτο κοτόπουλο αλακρέ με μανιτάρια, μίξ γκριλ σουβλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 231-0-922-710. Παρακαλώ! Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Άστερε με τα τζιπ, λοιπόν. Δάλε. Τι λέει εδώ, ρε, διάβασε. Διάβασε, τι γράφει. Τρακτορείο Πάπου Δωριλαίου 6, κάτω Τούμπα. Η απάτη, ποια λες, ρε. Δωριλαίου 6, θα πηγαίνουμε να παίζουμε στον Πρωτόταυρο. Για ποιον λες, live στοίχημα. Θα πίνουμε του καλύτερου καφέδε, μηχανηματάρε, πολυθρονάρε. Φοβερό ηχοσύστημα. Παγωτά. Δεν είπα το Βέλγιο απάτη. Λοιπόν, τι είναι. Λοιπόν. Για Brexit δεν είπαμε τίποτα. Χαίστε τώρα, άσε τα πολιτικά. Εκλογές στην Ισπανία, τι έγινε, άσε μας ενημερώσει κάποιος. Μουστάρο, μπράβο, αυτοί που βγήκανε, μπράβο. Τι μπράβο, ρε. Μπράβο, έξω, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους, παιδιά, φτάνει. Οι Άγγλοι. Εσύ τι δουλειά έχεις. Μια χαρά, και οι Σουηδοί και οι Δανείοι. Άσε τη Σουηδοί. Θέλω το σχόλιο του Μάριου. Άσε τη Σουηδοί και οι Δανείοι. Μπράβο, εσύ που πας. Γιατί, γιατί θα μείνω εγώ με τους Γερμανούς για να μαρμέγουν. Τι λέτε, έχετε καταλάβει ότι χρωστούσε η Ελλάδα πριν τα μνημόνια 100 δις. Έχουμε φτάσει στα 220. Στα 340 δις. Στα 340, για να καταλάβεις. Και από αυτά, ο κόσμος έχει υπερχρεωθεί, έχουμε καταστραφεί, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Μα παίρνουμε δάνεια για να πληρώσουμε τα δάνεια. Ακριβώς. Και παίρνουν και τόκι παραπάνω. Ακριβώς. Αυτό είναι γιατί ξέρω. Τι με λες τώρα. Τι θα πει, δεν ξέρω. Πατριώτης, ρε φίλε. Πάτε καλά, ακούσε. Οι αριστεροί πατριώτες. Εγώ είμαι πατριώτης, τι ξέρω εγώ τι είναι αριστερή. Εγώ καθέστε. Έχετε δει, γίνεται. Όλα τα μέτρα είναι λιτότητα. Ο Κλάιν καλός ήταν. Όλα τα μέτρα είναι λιτότητα. Ανοίξτε τα σύνορα. Και ο Ρέος Φλάγιος Μπάχου ένας σε δεξιό. Και, και ο Μπέρταν ωραίος. Ναι. Της Southampton. Και οι δύο παίξαν πολύ καλά. Στο τελευταίο. Τι να κάνει, τι προτείνεις. Όλα τα μέτρα είναι αντιλαϊκά. Έχουν αρμέξει όλους τους λαούς. Βλέπεις ότι πλέον υπάρχουν. Διαμαρτύρεται κανένας. Πότε είσαι, πες να δω τι ξέρεις. Πότε είσαι, πες τη Ζηλάιδη. Για πες. Άσε την Ελλάδα μας. Να δω τι ξέρεις. Ποιος διαμαρτύρεται. Πότε είσαι, για πες. Γίνεται σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες.
Η Αγγλία, αδερφέ, 40 χρόνια βυζένουν τις μάνες τους, ρε μαλάκα, πλάκα μας κάνουν. Στην Ελλάδα, ποιος γίνεται. Με κορμό της Λίβερπουλ δεν πήγε σε δύο παγκόσμια η Αγγλία, φίλε. Ελπίζω να μείνει σε πάνω από 17. Λοιπόν, ελπίζω να μείνει σε πάνω από 17. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζεται πάνω στην κυβέρνηση της Γερμανίας για το πώς θα γίνει πλουσιότερη και πώς ένα ισότιμο μέλος όπως υποτίθεται ότι θα ήταν η Ελλάδα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Γερμανοί κάνουν κουμάντο και σου στέλνουν τελεσίγραφα ότι σε στέλνουν χωρίς να έχουν το δικαίωμα και σου κόβουν τα λεφτά. Εάν αυτό είναι ισοτιμία, συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θέλω αυτή την ισοτιμία. Και εγώ και πολλοί κόσμος. Και επιτέλους θα χαρώ αν οι Βρετανοί αυτή την επιταγή που πήρε ο Τσίπρας, ο οποίος θα έπρεπε το όχι να το κάνει όχι και να μην το γυρίσει σε ναι, γιατί αυτά έχει υποσχεθεί. Φιλαράκι σας. Θα έπρεπε να κάνει το ίδιο πράγμα και να ζητήσει να φύγει. Γιατί πολύ απλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτική ένωση και μάλιστα αποτυχημένη. Λοιπόν. Δεν θα μπορούσε ποτέ η Ελλάδα να έχει σωθεί με τη Γερμανία. Ποτέ! Ποτέ δεν θα μπορούσε να έχει τα ίδια δικαιώματα ο Γερμανός και ο Έλληνας πολίτης. Το παιδί στη Γερμανία κάνει 350 ευρώ και το δικό μου τα παιδιά που είναι δύο και είναι δίδυμα, το πρώτο που βγήκε με 2 λεπτά διαφορά από το δεύτερο, για το πρώτο παίρνω 50 και για το δεύτερο παίρνω 20. Το δεύτερο είναι μούλικο. Καταλάβατε, αυτό μου λέτε τώρα. Γι' αυτό σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει σαν τα μούτρα τους, έχουν μπει τα κοράκια και οι τραπεζίτες και τα έχουν ξεσκίσει όλα, έχουν υπερχρεώσει τους λαούς και οι λαοί πλέον αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση τραπεζών και όχι λαών. Τι λαοί είναι, εδώ ο λαός του Ηρακλή 200 μέτρα η θύρα 10 από το ξενοδοχείο, σας έβγε ο Παπαθανασάκης. Τι μόνο έφυγε. Κάτσε εκεί, Παπαθανασάκη, μην αγόρι μου στην Αθήνα, γιατί άμα θα κάνεις το λάθος και αλένεις προς τη Θεσσαλονίκη δεν θα τα πάρει. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. 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 Διευθυντικό, ποιες βλέπετε? Εγώ βλέπω το Βέλγιο. Εγώ βλέπω Βέλγιο. Εγώ βλέπω Ιταλία. Εγώ βλέπω το Βέλγιο, την μια ομάδα. Την άλλη, εγώ Αγγλία, Ουαλία. Γαλλία, Βέλγιο. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. 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 Δεν παγκάθινες για να με κάνετε άρρωστο άνθρωπο 12 και 4 μέρες. Δηλαδή τι άρρωστος είσαι, τι έχεις. Είναι τρομερή επιτυχία. Λοιπόν, να λέτε λίγο τι ομάδα υποστηρίζετε, παιδιά. 100 φορές το λέμε. Τι ομάδα υποστηρίζετε, απλό πράγμα, πείτε το. Και λίγο πιο δυνατά, φίλε. Και λίγο πιο δυνατά, δεν ακούμε τι πω. Παοξής. Πάω, μπράβο. Είσαι άρρωστος Παοξής ή είσαι άρρωστος. Και τα δύο. Ήταν να ευχαριστήσω για τις πολύ καλές Κυριακές που μας προσφέρατε όλη αυτή τη χρονιά. Κάτσε, και τέλη Αυγούστου θα ξαναρθούμε. Καλά, εντάξει. Φίλε, πείτε. Θα ξαναρθούμε πάλι. Πήρα να πω το Τζόρνταν, το κρεατάκι μου, να έχει καλή σταδιοδρομία στο νέο του. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα έχει, ρε φίλε, γιατί να μην έχει. Βεβαίως έχει. Οι άλλοι τι έχουν, τρία παπάρια έχουν, οι άλλοι δηλαδή που κάνουν. Δηλαδή αυτό τι έχει. Θα αποτύχει, θα κάνει, θα ράνει, θα ρίξει και οι άλλοι προφεσόροι. Εγώ τολμώ να πω 5 χρόνια με τον Τζόρνταν και ειδήσει πήραμε και χαβαλέ κάναμε και ωραίε ατάκε είχαμε και στην τηλεόραση έχουμε όλη η Αθήνα παίζει τον Τζόρνταν και μάλιστα όλου ξέρω εγώ με τι ατάκε μα. Τι θα πάθει δηλαδή. Ένα πλεονέκτημα. Μπορεί. Μπορεί ο Τζόρνταν να είναι, να τα βλέπει καλά τα πράγματα. Ο Τζόρνταν δεν έχει πάρει ούτε μια δραχμή από παράγοντα. Στο λέω ο Ραπτόπουλος, ο οποίος τον ζω και ξέρω ποιοι είναι οι φίλοι μου. Και ξέρω εγώ τι τράβηξα με τον Τζόρνταν, πόσα ταξίδια κάναμε για να βγάλουμε 5 φράγκα, μπας και πάρει τα μάξι. Ένας παράγοντας δεν έδωσε λεφτά, ούτε ζητήσαμε. Αυτό να το ξέρουν οι παοξίδες. Τώρα τα βλέπει καλά, τα βλέπει στραβά. Ο Τζόρνταν 500 άρκο δεν πήρε στην Παντελόνα. Όχι, μας πού και πού. Ούτε θα πάρει. Και λάθος να κάνουμε, δεν θα το κάνουμε επίτηδες, ρε φίλε. Εξ επί τούτου. Συνέχισε τώρα. Έλα. Να είσαι γερός. Και περαστικά, αν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, περαστικά. Είμαι ο 70χρονος παοξίδης. Α, 70χρονος. Ναι. Περαστικά. Η φωνούλα σου 35 είναι. Ναι, καλά. Είναι λόγω των ωμέγα 3 που παίρνω. Τα ωμέγα 3 τι είναι, τι τρως, ψάρια. Εσύ είναι τα παλιά. Η Αγγλία, κάτσε να ακούσουμε. Μας δίνανε οι μάνες μας τα... Πες το, τα ψάρια, ναι, ψάρια. Εσάς οι μάνες σας ταΐζουν ψάρια και εμάς μας ταΐζουν γύρους. Φιλιά, περαστικά δεν είναι τίποτα ό,τι και αν είναι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Η Αγγλία το σηκώνει κάθε μέρα, φίλε. Ναι.
στο ποδο, κάθε μέρα το σηκώνει. Γιατί δεν χρειάζεται να περιμένει 4 χρόνια. Κατάλαβε. Φυσικά του χρόνου. Πάμε. Κάθε χρόνο το σηκώνει. Κάθε μέρα το σηκώνει. Πάμε. Με αυτό ασχολούνται όλοι. Έλα. Καλημέρα, μα ακούτε. Ναι, καλημέρα. Μόνο μια ιστορία να σου πω. Ο Καλετερίδης είναι, με ακούτε. Ναι. Ο Καλταβερίδης, εγώ νόμιζα. Καλετερίδης. Τι έκανε αυτός, πού ήταν, σε ποιο μα. Ήταν τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Ναι. Τότε που τον πουλήσαμε τον Οτσαλάν στους Τούρκους στην Κένια. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβα. Αυτός από πού πληρωνόταν. Δηλαδή ο Τζόρνταν πουλάει φρούτα. Τις μυστικές υπηρεσίες της Ελλάδας. Όταν τον έβαλε η ΕΕ. Κρατικό ήταν. Όταν είσαι μυστικέ υπηρεσίε, δεν ξέρω από πού θα πληρωθεί. Από τη χώρα, από το κράτο. Ήταν δηλαδή. Πράκτορα ήταν. Μυστικέ υπηρεσίε τη χώρα. Στάσου, ρε. Μικρό δηλαδή δεν ήταν στο στρατό και τον κάναν πράκτορα, τι ήταν. Ναι, ήταν στο στρατό άνθρωπο. Ήταν αξιωματικό στρατού. Ήταν στην Τουρκία. Άρα ήταν στρατιωτικό. Στρατιωτικό ήταν ο άνθρωπο. Ήταν στην Τουρκία, στην πρεσβεία μα. Ήξερε τουρκικά και τον είχαν. Ο Σταλάν ήταν με αυτόν μαζί εδώ στη χώρα. Τον πήγανε στην Κένια και τον πουλήσαμε στου Τούρκου. Ο Καλταβερίδης τον πούλησε δηλαδή. Ο Πάγκαλο. Ο Καλταβερίδης ήταν μαζί με τον πρέσβη τον Κοστούλα που αντιδρούσε στο να πετάξουμε έξω τον Σταλάν από την πρεσβεία μα. Πασοξίσει τον Καλταβερίδη. Δεν ξέρω για τα πολιτικά του. Ο Πάγκαλος τον έδωσε, άντε τελείωσε. Από όδον είσαι φίλε. Ε? Τι ομάδα είσαι, από όδον. Εγώ. Εσύ. Όχι, φίλε, για σοβαρά όταν μιλάμε, δεν μιλάμε για ομάδες τώρα. Ναι, επειδή είπα στην αρχή ότι ο Καλετερίδης μπαίνει στον απόδον. Δεν ξέρω καμία σχέση με αυτό. Εγώ σου μιλάω για τα πολιτικά του. Ναι, έχεις δίκιο, έτσι. Αυτή είναι η πολιτική του πράξη. Αυτή είναι η βιογραφία. Ωραία, άρα είναι καλός άνθρωπος ο Καλετερίδης. Δεν ξέρω αν είναι καλός άνθρωπος, ήταν σου λέω τότε. Της χώρας μας υπάλληλος. Σταμάτα, για να καταλάβω. Επειδή εγώ με την μπάλα είναι. Αυτός πούλησε τον Οτσαλάν. Αυτός πούλησε τον Οτσαλάν. Αυτό που θα πάρει. Στάσου ρε φίλε να καταλάβω. Αυτός που παίρνει από όλο Καλαμαριάς πούλησε τον Οτσαλάν, αυτό μου λες. Όχι ρε φίλε, όχι. Ξέρω για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Ελληνικά μιλάμε. Πήγαν να του φορτώσουν την ιστορία με τον Οτσαλάν, ναι. Αλλά δεν μπορέσανε γιατί ήταν καθαρός. Άρα το ο Καλταβερίδης είναι καθαρός, αυτό μου λες. Έτσι λένε. Τέλειος, πάει τελείως. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο λόγος θα πας στον Νίκο το Φίστα. Τέλος. Κιανό Σταυρό. Αν μην έρθει ο προστάτη σου να είναι σαν καρπούζι να πούμε, θα πάει να κάνεις. Οτιδήποτε πρόβλημα έχει, μην τα αφήνετε. Μη, παιδιά, μη. Ό,τι πιο τραγικό, μη. Μη, παιδιά, ηρεμήστε. Ειδικά Αθηναίος, πάρε Χαλκιδική. Στο TikTok πόδι να πάτε για γκόμενου. Πάτε στα νησιά. Ποια Χαλκιδική δεν το παίζετε, είστε καλά, ρε. Πάμε, πρώτη γκόμενη. Πού είστε στη μέρα να κάνω αυτό. Πάντω από τα τρία, ρε παιδί μου, να πάνε στο δεύτερο να παίζουν κανένα σέρβα. Άστο, Δήμο. Πάμε. Άστο. Πάμε, ναι. Τι αφού αποφασίσα να πάνε πριν. Έλα, ναι. Τα τελεσιά έκτερε. Έλα, ναι, Χαλκιδική. Και μου λέει, Παπαθανασάκης θα έρθει υπέρ Κυριακή. Όχι, και ενώ ψήφισε. Τι και ενώ. Δεν πήγε. Δεν ακούμε λίγο δυνατά, ρε. Φώναζε λίγο, ρε φίλε. Είναι σίγουρο αυτό. Τι είναι σίγουρο, αφού ήταν ονομαστικές. Η Τρίπολη πήγε με την άλλη μεριά και ο Παπαθανασάκης δεν πήγε. Πήγε, ρε. Όχι, δεν και ενώ ο Λευκό, όπως πήγε ο Βρίζας στις τουαλέτες, πήγε κι αυτός. Φίλε, Ηρακλειδέας είσαι. Ηρακλειδέας είσαι. Όχι, πάω. Γιάννη Αναξάντη, Μπεάκη, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Σπανός ατρόμητος με Ολυμπιακό. Πανηγύρι στη Μοστά. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, εγώ επιφυλάσσομαι ότι πάει υπέρ Κυριτζίκη πάντως. Κάτσε ρε φίλε, αφού δεν πήγε. Δεν γίνεται να την παλέψει αλλιώς. Δεν γίνεται. Κατά εκεί κλείνει. Καταρχήν ο Κυριτζίκης δεν θα κατέβει, να ξέρεις. Αν ψήφιζε Κυριτζίκη, θα λέγαμε πήγε με τον Κυριτζίκη. Δεν πήγε. Βέβαια ο Κυριτζίκης. Ότι το σενάριο σου δεν έχει πιθανότητα. Βέβαια, παιδιά, να πούμε όμως ότι ο Κυριτζίκης ισχυρίζεται ότι θα νικήσει τις εκλογές διότι θα έχει 110, έτσι. Ο Κυριτζίκης μόνος του αγκατεύει θα χάσει. Αργεντίνα, φίλε! Αργεντίνα και τα μυαλά στα κάγκελα. Θα του σηκώσει μια χαρά. Μια χαρά θα του σηκώσει. Παράταση βλέπεις εδώ. Όχι. Όχι. Επόμενη γραμμή είναι. Βλέπω. Χίχε παράταση. Χίχε παράταση. Πάμε, λέγε. Λέγε. Φωλαχινή είμαστε. Γιατί. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε. Καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω στον Αφλαμά που λέει για τον Ματέους, άμα τον πέραμε 2 εκατομμύρια, τι θα λέγαμε. Όχι, στον Τζόρνταν το ρώτησε αυτό. Όχι σε σένα αν το τοποθετήθηκες. Το ίδιο είναι το ίδιο. Πάω ξύδεση μας και εγώ πάω να υποστηρίζω. Ωραία, ναι. Περίμενος, εσένα πιάνε τον... Είσαι μαζί με τον Σαρβίνη τώρα που δεν τα έδωσε. Οπότε να σου κάνω την ερώτηση, κατάλαβες να σου πω. Εγώ είμαι μαζί γιατί με αυτά τα λεφτά είδα μετά ως για τον Περμπάτο δεν έκανε τίποτα. Καλά, άστο από τον Περμπάτο, εγώ το παλικάρι με τον Περμπάτο θα σε ρωτούσε με... Εμένα μου αρέσει ρε φίλε που έχω μεγαλομέτωχο μάγκα, ό,τι γουστάρει κάνει. Ναι, είναι γι' αυτό. Σε είπα 7,5, γιατί έρχεσαι και μου λες ένα, 1,5.
Άρα, αν τα έδινε, θα τον έκαζε. Θα τον έκαζε. Θα έλεγα ότι σίγουρα δεν αξίζει να τα δώσει. Τα λεφτά δικά του είναι. Ένα λεπτό. Ο πατήμος. Όταν σε κοροϊδεύε ένα χρόνο ο Μπερμπάντοφ, γιατί δεν τον έκανε τον Μπερμπάντοφ μία φορά στο γήπεδο? Να βγει σαν λαός του ΠΑΟΚ, γαμάτος, δεν μασάει, ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, να του πεις ρε Βούλγαρε. Είσαι. Γιατί? Είναι άλλη κατηγορία. Είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι καταξιωμένος και τα λοιπά. Είσαι στο μοναδικό που διαφωνώ ρε Μπερμπάντοφ. Τζόρνταν, να ακούσουμε το παιδιάκι και μετά πες. Να ακούσουμε το παλικάρι. Είναι καταξιωμένος σε παγκόσμιο επίπεδο και όπως και να έχει ο Μπερμπάντοφ μπορεί να σου φέρει και δυο τρεις παίχτες επειδή έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Πεταμένα λεφτά ναι, αλλά σε επίπεδο διαφήμισης και αυτά που πήρες και από τη Sporting Bet επειδή ήταν ο Μπερμπάντοφ, πρέπει να τα βάζουμε στον ισολογισμό. Α, διπλασίασε η Sporting Bet τη χορηγία της σε χρήμα επειδή ήταν ο Μπερμπάντοφ. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όχι. Τραβάει τις κολοτριχές της. Δηλαδή τώρα συγγνώμη λίγο. Ναι. 1 Σεπτεμβρίου που ήρθε ο Μπερμπάντοφ, που ανακοινώθηκε ότι πήρε έκκληση τον Μπερμπάντοφ, στεναχωρέθηκες που τον πήραμε? Τι να στεναχωρηθώ? Δεν πανηγύρισες γι' αυτό? Τι να λέμε, ας με εννοείται ότι πανηγύρισα. Ήρθε ο παίχτης όνειρο, αλλά δεν τέλειωσε, εντάξει. Κοίτα, δεν φταίω σαν πίνεις αυτό. Ο Μπερμπάντοφ είχε καλή χρονιά προηγούμενη. Εδώ ήρθε και πέρα τον τουρίστα. Και εγώ, μια και τελείωσε η σεζόν, αυτό μπορούσα να του το συγχωρήσω. Με τη φανέλα του Μονακό που είναι όλοι με το Λικέρ και κοιτάνε τον ωκεανό με το Μαρτίνι και το. Εμένα όσο και να με το. Βράσε τώρα. Όσο και να μου τον μειώσουν αυτόν τον μεγάλο παιχταρά, εμένα στα μάτια μου έφυγε τώρα. Είναι από τα κορυφαία παγκόσμια ποδοσφαιρικά ονόματα. Λοιπόν, δεν μασάω από αυτά. Αδερφέ, άκουσε με, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Μεγάλο όνομα είναι. Ωραία. Μεγάλο όνομα είναι, αυτό δεν το αφισβητεί κανείς. Ωραία. Όταν ένας παίκτης έρχεται στην ομάδα σου, τον κρίνεις βάσει του ονόματος ή βάσει της απόδοσης? Αυτό είναι ερώτηση παγίδα, δεν ούτε τίποτα. Δεν κατάλαβα. Ο παπά, του το ρωτάς, όντως, λίγο κατάλαβες να πεις. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής που λέγεται Παλωτέλη. Περίμενε λίγο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μιλάμε για Παλωτέλη. Έρχεται στον ΠΑΟΚ και επιτυχία θα είναι από τη Λίβερπουλ. Αν δεν μιλάμε για Παλωτέλη. Από τον Παλωτέλη. Φωνώ μαζί σου και με τον Παλικάρι. Αν κατάλαβα καλά τον Παλικάρι, τον Παλωτέλη. Υπάρχει, αδερφέ, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα ήθελα να γραφτούν στην ιστορία του Ηρακλή που υποστηρίζω και α διαλυθεί ο Ηρακλής. Α μπει μέσα. Να μπει το όνομά του στην ιστορία του Ηρακλή. Πάθαμε τη σκητάξη. Για παράδειγμα, Μπράνια Ρόμψον. Πόσ κόλ. Α έρθουν στα 52 του και να δώσουν 5 εκατομμύρια. Συνόρι. Ναι. Άλλο αυτό. Να ξεκαθαρίζουν γιατί του θέλουμε. Δεν είσαι πρακτικός άνθρωπος. Όχι, πίσω οφείλουμε να πούμε και κάτι ακόμα, παιδιά. Για την ποσεριά που λένε. Για την ποσεριά. Απλά του Μπερμπάτοφ δεν είσαι καν ποσεριά. Γιατί έδωσε τόσα λεφτά και ήρθε με το κτέλ. Λοιπόν, εγώ είμαι ενάντια στον Μπερμπάτοφ. Για όλα αυτά που είπαν τα παιδιά, δέχομαι οτιδήποτε που είναι. Και ο ακροατής και ο Τζόντα κτλ. Αυτό το καριολίκι, το ύφος, το μπλαζέ, εγώ δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι γενικά στη ζωή μου. Πιάνει ένας 5 φράγκα, βγαίνει στο γυαλί, ένα παίρνει ένα μικρόφωνο, αδυνατίζει 8 κιλά και το παίζει ποζεράς. Εγώ εκεί πέρα λοιπόν, εγώ εκείνο το ποζερά, το σνόμπ, εδώ βγήκε η γυναίκα του Μπερμπάντοφ, η Βουλγάρα, οι οποίοι πηγαίνανε οι Έλληνες πριν 30 χρόνια, πηγαίνανε με ένα καλτσόν και πηδούσανε στη Βουλγαρία. Πρόσεξε να δεις, λέει η Βουλγάρα τώρα το Σαντάνσκι, τη Θεσσαλονίκη χωριό. Άντε μωρή Βουλγάρα. Άντε μωρή στα Σόφια. Άντε μωρή στο Σαντάνσκι που θα πει Θεσσαλονίκη χωριό. Άντε από εκεί πέρα γιούφτα. Εγώ συμφωνώ με τη Βουλγάρα, είμαστε ένα χωριό. Εδώ ο ίδιος. Μπράβο Βουλγάρα, γεια στο στόμα σου. Είμαστε ένα χωριό, ένα μεγάλο χωριό. Εδώ ο ίδιος ο Ασλαμάς μας λέει είμαστε ένα χωριό εδώ. Άλλο το κέντρο χωριό. Εμείς είμαστε τι άλλοι για μας βρίζουμε. Άλλο ένα χωριό εγώ. Άκου. Άμα το πω εγώ ρε. Κι άλλο Βουλγάρα. Άλλο, εμάς δεν μας πειράζει άμα μας βρίζουμε εμείς εμάς. Μπάρε σου λίγο, η χωριό σε νοτροπίας. Εμείς. Χωριό είμαστε, ναι, το λέω πρώτος εγώ που είμαι Θεσσαλονικιός, γιατί είμαι θρέμα. Εγώ. Τι πάρε 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 πάρε. Ναι, άμα το πει τώρα η Βουλγάρα, από το Σαντάσκι, είσαι χωριό, θα την πιάσω από το μάτι και θα σε ένα βουλί. Άμα σε βρίσει κάποιος σε μένα, θα τον κράξω ρε, αυτόν που θα σε βρίσει. Έτσι πάει. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Ένα λεπτό.
Έλα. Δώστε μου να πω αυτό που ήθελα και κλείνω και τα λέμε. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει και πάμε στο διάλειμμα. 5 δευτερόλεπτα, αδερφέ, μόνο κάτι για τον Ματέος να πω. Μην ξεχνάμε ότι είναι Βραζιλιάνος και είναι μια πολύ υπουλή ράτσα Βραζιλιάνη. Είναι δραχμοδολοφόνη για μένα. Ναι, εντάξει, ωραία. Για θυμίσω τον Ιβάντο μέχρι τα 40 πήγαινε στο Ουσμπεκιστάν. Ας τον να μιλήσει και πάμε στο διάλειμμα, μωρέ. Γιατί είναι Βραζιλιάνος. Ας τον να μιλήσει. Ένα λεπτό. Λοιπόν, όταν έχει. Υποτίθεται κάνει σκάουτινγκ και τα λοιπά. Εγώ δεν κρίνω τώρα τις μεταγραφές, δεν τις έχουμε δει ακόμα. Αλλά όταν πας να παίξεις όλη την Τνίπρο που έχει οικονομικά θέματα και πήγε στο τελικό του Europa League με βίσμα, γιατί αυτή είναι φάση το τέτοιο και ξέρουμε τι γίνεται με το κεφάλαιο για αυτούς. Όταν πάει με βίσμα στο τελικό του Europa League και πας και τους μαζεύεις όλους, καλή, κακή, ό,τι και να είναι, σημαίνει ότι το σκάουτινγκ σου είναι περιορισμένο. Ότι βρήκες μια ευκαιρία και θόλωσες. Με βίσμα πήγε τελικό UEFA. Δεν πήγε. Δηλαδή, πάλι πήγε, αυτό μια ομάδα είναι έτοιμη να κοντράει, ας πούμε, με ποιον πήγε στο τελικό. Ξέρεις τι λέει, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτές οι ομάδες είναι ένα ισοεμίχρονο διπλό τελικό. Αυτό σας λέει κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Διάλειμμα τώρα. Πάμε. Τερορίτα. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sport Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο... Σπότσερ Γωνία. 2-31-0-85-27-27. Ζήκω. Ω, ήρθα πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε στο Quick Bet. Μας περιμένει ο Πρωτόταυρος. Να πάμε. Λουριλέου. Έχει καφεδάκι, πολυθρονάρα, πολλές οθόνες, 5 μάτσες να δεις μαζί. Δεν έχει, παίζω αυτό, δεν παίζω εκείνο κτλ. Ό,τι θέλεις βλέπεις. Πρώτον, ό,τι γουστάρεις. Τι σχόλια σε ρε φίλε, τρομερό. Και επίσης να σου πω ότι έχει τεράστιο χώρο, πεντακάθαρο. Μετράνε όλα αυτά, ρε παιδί. Βέβαια, μετράνε, φυσικά. Τι, χιλιάδα, πάρτε τα τελευταία. Όχι, έλα αύριο, ξέρω εγώ, έλα μεθαύριο, όχι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ναι, όντως πάει για αυτό πέρα από την River Plate του Marina X. Εμείς δεν είπαμε, ρε παιδιά, ότι θα φύγει. Παιδιά, το πέρα. Το στόπερ. Έλα, κυκλοφορεί τώρα εδώ και 5-6 μέρες. Ναι. Το λένε παντού, αλλά και ο δικός μου Βεντούρης είπε το βράδυ στην εκπομπή. Άντε τώρα, μην τρελάτε. Για τις δηλώσεις της γυναίκας του Κορδέλας, μετά η τηλεφωνία να μας ενημερώσει. Δεν ξέρω εδώ, Κορδέλα. Πάμε σε αυτό που έχω να πω. Εντάξει, να φύγει. Στάσου λίγο, ρε. Αυτό που έχω να πω. Το Βίντα μπορεί να τον πάρει ο Πάο και ο Ολυμπιακός. Τον Κροάτι. Τον Κροάτι. Τον Κανίβαλο. Ότο μπούστη, ρε. Σκύλο. Ρε. Μπορεί. Θες κορμί, θες δύναμη, θες ταχύτητα. Αυτά είναι center back. Θες επίθεση κεφάλι, πατήματα να ψήσεις. Τα εκατομμύρια κάνει αυτός. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Πάρτε ένα center back, μπορεί να πάρει. Πώς θα πάρει σε τέτοιο. Ξέρω εγώ τι να πάρει, τους βαλούτες. Θα πάρει ο Ολυμπιακός, το Champions League. Τέτοιο center back θέλει. Άκουσε, τι να πάθαινα με τέτοια κόστα. Καταλάβετε λίγο κάτι. Παίκτης αξίας, ο οποίος θα είναι καλός και σε καλή ηλικία, δεν έρχεται στην Ελλάδα. Πάντα. Εγώ δεν είπα θα έρθει. Όταν διαβάζεις, εγώ το λέω και είναι αστείο. Καλά, εννοείται αυτό που λέμε. Όταν διαβάζεις, αλήθεια. Τώρα δηλαδή όταν διαβάζεις για τον Φλέτσερ σε εμάς. Συγγνώμη ρε, ο άλλος ο Στόπερο Τσορούκα, ο Ουκρανός, ο δίπλα που είχε πάθει την... Ο Τσορούκα. Τώρα είναι στην... Τώρα είναι στη Ρωσία, είσαι μεγάλο. Στη Ρωσία, νομίζω. Ρωσία είναι, Ρωσία. Ήταν City, Tottenham. Μεγάλωσε τον Τσόρουκα, ρε. Για λίγο ήταν στην Bayern. Ένα 32 τέτοιο, 33 τέτοιο, 32 μισό. Καλά είναι όμως. Έτσι όπως ήταν. Δεν σου πάει 28 χρόνια. 32 δεν έρχεται. 32 δεν έρχεται. Ποιος. Ένα πάτε να πηδηχτείτε. Έφερα ρε φίλε το Τσιγκρίσκι, τι θέλεις δηλαδή. Το Τσιγκρίσκι έφερε. Ρε φίλε, ρε παιδιά, ξεκολλάτε λίγο. Άκουσα γι' αυτόν ότι έχει 30 τραυματισμούς. Πάμε κόσμο. Πάμε, ναι. Είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Καλημέρα. Καλημέρα. Να κάνω μια ερώτηση στον Ασλαμά. Εδώ. Μισό λίγο, να σε κάνεις μισό λεπτό. Μηνυματία. Άστο φίλε. Σε ένα τουρνουά πώς θα πας, μία λεπτομέρεια, στα αλλάζει όλα. Η Αγγλία το 14 έχει το πρώτο μάτς, αυτό που δεν ήθελαμε τίποτα, ούτε εγώ ούτε κανείς. Με την Ιταλία. Και είναι τρεις κράσεις καλύτερη και χάνει 2-1. Άστο. Και μετά στραβώνουν όλα. Άστο. Πάμε σ' ακούω φίλε, ναι. Τι ομάδα είσαι, πες μας μόνο. Προχωράω. Τι ομάδα είσαι λίγο, πες μας. Είναι ομάδα, η ίδια ομάδα με τον κεντρικό παρουσιαστή. Άρης. Άρης. Α, εκείνη. Άρης. Άρης.
Ο κεντρικός προσδοχής είναι Άρης. Ο κύριος. Από την ώρα δεν είναι με καμιά ομάδα. Α, άστα πάει ο ποδοσφαιρόφιλος. Ναι, παιδί μου, δεν είναι. Από τον κεντρικό παρουσιαστή. Πάμε παρακάτω, ναι. Το πιο απλό πράγμα είναι που σε τέτοια ομάδα είστε. Άλλη κουβέντα θέλω να κάνω. Δεν είναι ρε μάλλη, αυτό σου λέει. Μην κολλάτε ρε Θεσσαλονίκη. Που από ένα τέταρτο να πάνε από τη μια κουβέντα στην άλλη. Λέγε ρε φίλο. Μπράβο, φύγαμε. Άσλαμα, πού θα πήγαινε. Σαραντάρης πλάς. Σε ένα ωραίο παραλιακό μέρος το καλοκαίρι. Για όλα τα ενδεχόμενα και καλή παραλία και ζουντουμπρούτζου. Ελεύθερος δεν ήτανε. Αυτό λέει. Σαραντάρης πλάς λέει. Ελεύθερος. Ελεύθερος με ένα φίλο. 40 πλάς. Ναι, γιατί άμα πεις 40 πλάς. Εμένα ρωτάει. Στάσου, μη μη. Ναι. 40 πλάς μπορεί να πάρεις τη γυναίκα σου, την πεθερά σου και το παιδί σου και να πας αλλού. Και τι εννοείς. Για να μιλάμε καλά ελληνικά απλά. Η ελληνική λέξη είναι πολύ πλούσια, πολύ ωραία. Διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές να περάσεις ωραία. Αγία να σέριφο. Παραλίες αλλά και με τζουτζουπρούτζου. Ο τζουτζουπρούτζου, συγγνώμη, δεν ξέρω τι εννοείς. Συγγνώμη, δεν τα πιάνω αυτά. Λοιπόν, εγώ άκου να σου πω φίλε, εγώ λατρεύω τα νησιά. Εγώ λατρεύω τα νησιά. Έχω πάει σε 122 νησιά. Πού? Να σου πω τώρα θες ονόματα. Τι, όλες τις Κυκλάδες. Εννοείται ρε εσύ. Τι? Τι άλλο. Εννοείται, όνομα. Όλες τις Κυκλάδες σου λέω, όλες. Όλες οι Κυκλάδες. Ηρακλία, Σκηνούσα, Κουφορίσια, Σέριφο, Αμοργό, Τζιά, Άνδρο, Τίνο, παντού. Τίνο. Ανάφη. Αγαπάμε και πάει εγώ και ο Πάρμαν μας. Πού πήγες τελευταία και πέρασες ωραία το καλοκαίρι. Καλή με γυναίκες, έτσι, να βρεις. Να έχει δηλαδή και λίγο. Δηλαδή, να παίξεις μπάλα με κανένα αγκομενάκι. Παντού ρε φίλε! Για Χαλκιδικό. Αστυπάλαια! Αστυπάλαια! Κάρπαθο! Α, τι να σου πω. Αυτό είναι Χαλκιδικό. Άσε ρε Τζουκοστίνα το να μάθει να τον ακούσω λίγο ρε φίλε. Σε βοηθάω. Ναι. Σου είπα και τι άρεσε, απαντάω τόση ώρα.